Ο Γιώργος Καραμπελιάς βρίσκει μία αφορμή πολύ συχνά, Φλιστάκης, για να συναντιόμαστε και να συζητάμε. Σήμερα μου έχει επιφυλάξει... Συγγνώμη, την επόμενη Τετάρτη θα είμαστε με τον Γιώργο να συζητήσουμε... Πιο κοντά, ελάτε μου, γιατί τον έχουμε... Τα εκλογικά αποτελέσματα. Α, ωραία. Τον Ιαλό. Οπότε καταλαβαίνεις τι πρόκειται. Ναι. Σήμερα πάντως μου έχει επιφυλάξει τον ρόλο της επιμελούς αναγνώστριας και μαθήτριας, οπότε εγώ θα μου επιτρέψετε να σταχυλογήσω ορισμένα αποσπάσματα μέσα από αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο «Walk, η καθολική αποδόμηση, έθνος, φιλή, φίλο», πάντοτε από τις εναλλακτικές. Αυτό, ήρθε στο νου μου μία παιδική μου ανάμνηση. Ήμουν μαθήτρια της πρώτης λυκείου και ο αγαπημένος μου φιλόλογος, αυτός ο οποίος είχα συνεχεία στην τρίτη λυκείου στην Δέσμη, μας έβαλε ένα θέμα στην έκθεση, το οποίο το θυμάμαι ακόμη και... Ίσως το δυσκολότερο θέμα το οποίο έχω πραγματευτεί έως σήμερα και το θέμα ήταν το εξής. Την δημοκρατία, στα καθεστώτα τα δημοκρατικά, είναι εγγενές χαρακτηριστικό της δημοκρατίας αυτό, ενδημούν και μπορούν να δραστηριοποιούνται και οι εχθροί της δημοκρατίας. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το κίνδυνο? Πάρα πολύ δύσκολο θέμα για να μπορέσει να το απαντήσει ο μαθητικός πληθυσμός των εκείνης της περίοδου και όχι μόνον. Οπότε, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, το μυαλό μου πήγε στο Θάνο Κορομπόκι και το δύσκολο θέμα. Ξεκινώ λοιπόν πολύ γρήγορα να σας πω ότι το βιβλίο έχει μια εισαγωγή την οποία έχουν συγγράψει ο κύριος Καραμπελιάς με τον κύριο Αρακά και μπορείτε να διαβάσετε το πιστόφυλλο από το οποίο εγώ επιλέγω να σας διαβάσω ότι στην παρούσα φάση διεξάγεται ένα κυνήγι μαγισσών το οποίο στοχοποιεί τη λευκότητα και την διαδικότητα των φύλων ενώ παράλληλα προωθείται η καθιέρωση αρνητικών διακρίσεων έναντι της κοινωνικής πλειοψηφίας. Στην πράξη, σημειώνουν, το walk κίνημα επανεισάγει αντεστραμμένη τη φελετικοποιημένη σκέψη του ρατσισμού. Τα πάντα πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της σύγκρουσης λευκών και εγχρώμων, ανδρών και γυναικών, ετερόφιλων και ομόφιλων. Συναφώς δε οι λευκοί εργάτες εκχωρούνται έτσι στη Λίβδιν, στον Τραμπ ή τη Μαρίν Λεπέν. Τώρα για το walk, να σας πω για την λέξη αυτή, την αγγλική, διότι αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης, όπως έλεγε και ο Αντιστένης, στην πραγματικότητα σήμερα έχει μια αρνητική χρειά, αλλά σημαίνει είναι το walkness που είναι η εγρήγορση, είναι το δικό μας το ξύπνιος, έξυπνος, δηλαδή έξυπνος είναι αυτός που είναι ξύπνιος, γι' αυτό και λέμε ξύπνιος, και σημαίνει να είσαι σε εγρήγορση για να μην συμβαίνουν δίπλα σου ρατσιστικά φαινόμενα. Στις μέρες μας όμως έχει φτάσει στο άλλο άκρο. Πηγαίνω στο πρώτο διανοητή, walk, ο νέος μηδενισμός. Ο πρώτος διανοητής που είναι ο Πιέρ Αντρέ Ταγκιέφ, είναι Γάλλος φιλόσοφος, διευθυντής ερευνών και το παρόν κείμενο, αυτό που θα διαβάσετε, έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Φιγκαρό τον Ιανουάριο του 2022. Εδώ αναδημοσιεύεται στο βιβλίο σε μετάφραση της κυρίας Χριστίνας Σταματοπούλου. Από τον Ταγκιέφ, θα μου επιτρέψετε, θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, γιατί ξεκινάει στην πραγματικότητα και αναλύει το φαινόμενο από τον Χάιντεγκερ, τον Νίτσε και τον Ντεριντά. Άρα συνδυάζει τη φιλοσοφία αυτών των τριών διανοητών και πώς φτάνουμε σε αυτήν την παραδοξότητα. Θα τελειώσω σε ό,τι αφορά την ανάλυση του Ταγκιέφ, διαβάζοντας το εξής. Σε αυτές τις απόψεις, τις παραπάνω όπως σας είπα και θα το διαβάσετε,
μπορούμε να αναγνωρίσουμε την τελευταία χρονικά εκδοχή της μεγάλης κομμουνιστικής χήμερας. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η εγκληματική απάτη που συνιστά ο κομμουνισμός, ο οποίος έχει πάντα τους οπαδούς του, τους ακτιβιστές και τους απολογητές του, στήριζε τη γοητεία του στο γεγονός ότι ύψωνε τη σημαία της προοδευτικότητας, υποσχόμενος ότι θα πραγματοποιούσε σε παγκόσμιο επίπεδο την ισότητα των ψηφικών μετά την καταστροφή της καπιταλιστικής κοινωνίας. Η εξισωτική ουτοπία επαναπροσδιορίστηκε μέσα από τη θεωρία της αφύπνισης. Μια νέα μορφή του ριζικού εξισωτισμού, ο οποίος πλέον συνδυάζεται με το αλόκοτο μίσος για τον εαυτό που καλλιεργείται από τους δυτικούς διανοούμενους. Το ζήτημα δεν είναι πλέον μόνο να τελειώνουμε με τον καπιταλισμό, πρέπει να καταστρέψουμε τον δυτικό πολιτισμό, ξεκινώντας από την ενοχοποίηση του παρελθόντος του στο σύνολό του και κατά συνέπεια την απόρριψη όλης της κληρονομιάς του. Η καταστροφή της γλώσσας μέσω της συμπεριληπτικής γραφής αποτελεί μέρος αυτού του προγράμματος αρετότροπης αποπολιτισμικοποίησης. Αυτή είναι καταπληκτική νεολογισμή. Πρόκειται εδώ για ένα κάλεσμα σε καθολική εθνοκτονία. Από τον σχετικά παιγνιώδη αποδομητικό σχολαστικισμό γεννήθηκε αυτό το τέρας που λέγεται ουοκισμός, ένας κατακτητικός κομφορμισμός που μοιάζει να σηματοδοτεί την ανάδυση ενός νέου ολοκληρωτικού πνεύματος. Θα είδατε και το σημειώνει αυτό ο κύριος Καραμπελιάς με τον κύριο Ρακά σε πρόσφατη εκδήλωση διαμαρτυρίας με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη, ότι ένα πανό των φοιτητών έγραφε «Τα φοιτητά». Αυτό είναι πλέον η συμπεριληπτική γλώσσα. Δεν υπάρχει αρσενικό, δεν υπάρχει θηλυκό. Είναι τα φοιτητά, ουδέτερο. Στη συνέχεια το βιβλίο περιλαμβάνει μια εξαιρετική συνέντευξη του Μισελ Λονφρέ υπό τον τίτλο «Βιώνουμε ήδη ένα νέο ολοκληρωτισμό». Είναι μια συνέντευξη του φιλοσόφου στο περιοδικό Valeur Actuel. Δημοσιεύτηκε στις 17 Οκτωβρίου του 2019 και την έχει μεταφράσει ο κύριος Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Θέλω να σας διαβάσω μια ερώτηση που μου άρεσε πάρα πολύ και η απάντηση που έδωσε ο φιλόσοφος, γιατί μας έχει προβληματίσει αρκετά, μιλώντας για τον υπερανθρωπισμό και όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται στη Silicon Valley να γίνουμε αθάνατοι, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τώρα και με την ηλικιώδη ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα νέα κηδήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Τον ρωτάει, μιλάνε για τον μετάνθρωπο και τον μετανθρωπισμό και τον ρωτάει ο δημοσιογράφος ποιο είναι το όριο μεταξύ της ορθής παραβίασης της φύσης που ασθενεί και της παράκαμψής της. Δηλαδή πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιστήμη σε ένα πρόβλημα υγείας, σε ένα πρόβλημα το οποίο τίθεται στη βιολογία του ανθρώπου. Και απαντά, Όνφρε, αποκατάσταση δεν σημαίνει δημιουργία. Η αντιμετώπιση μιας ασθένειας είναι θεμητή. Αλλά σε σχέση με το γεγονός ότι ένας άνδρας δεν μπορεί να μείνει έγκυος ή ότι δύο γυναίκες δεν μπορούν να κατασκευάσουν ένα παιδί χωρίς το σπέρμα ενός δωρητή και την τεχνητή γονιμοποίηση, εκεί δεν μιλάμε για ασθένειες. Η περίθαλψη είναι πάντοτε θεμητή όταν μιλάμε για την αντιμετώπιση μιας αρρώστιας. Αλλά η ιατρική και η χειρουργική πράξη που δεν εντάσσονται στην προοπτική αυτή είναι πράξεις που δεν σώζουν τον άνθρωπο αλλά αντίθετα τον σκοτώνουν στο όνομα του μετανθρώπου. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνέντευξη. Θα κάνω μια εξαίρεση και θα διαβάσω άλλο ένα απόσπασμα γιατί νομίζω ότι είμαστε στην εποχή. Λέει λοιπόν ότι ο Orwell, μιλάει για τον Orwell και το Huxley βέβαια, το θαυμαστό κόσμο του Huxley, και χαρακτηρίζει και τους δύο αυτούς συγγραφείς πολιτικούς στοχαστές και λέει ότι και ο θαυμαστός κόσμος του και το 1984 του Orwell είναι πολιτικά κείμενα στην πραγματικότητα και λέει ότι ο Orwell διηγείται πως σε έναν ολοκληρωτικό κόσμο ό,τι είναι φυσικό, οτιδήποτε δηλαδή είναι φυσικό, θα εξαφανιστεί. Η επιθυμία, η ευχαρίστηση, η σάρκα, ο έρωτας, η τρυφερότητα, το σώμα θα γίνουν
οτιδήποτε δηλαδή αποφασίσει το κράτος. Η αναπαραγωγή, για παράδειγμα, δεν θα αποτελεί πλέον μια ιδιωτική υπόθεση που απορρέει από την επιθυμία και τη φυσική σύλληψη που υποστηρίζεται από συναισθήματα, αλλά μια υπόθεση του κράτους, το οποίο θα αντιστοιχίζει γαμέτες σύμφωνα με τα συμφέροντα της κοινωνίας. Εξού η ευγονική, συζεύξεις οργανωμένες από το κράτος που υπακούν στην κοινότητα και όχι πλέον στην οικογένεια. Όταν ο ιδιωτικός βίος γίνεται σε τέτοιο βαθμό κρατική υπόθεση και άρα πολιτική, βρισκόμαστε σε ολοκληρωτικό καθεστώς. Και σε αυτό το σημείο ο Όνφλε συμφωνεί με την Χαν Άρεντ. Θα προχωρήσω στο επόμενο. Το επόμενο είναι του κύριου Γιώργου Ρακά, ο οποίος επιγράφει το κεφάλαιο «Μηδενισμός και νεολαία». Στην πραγματικότητα, θα έπρεπε κάποιος να το διαβάσει ολόκληρο για να μπορεί να έχει μια εικόνα, σταχυλόγω όμως, επιχειρώντας να δώσει τη διάσταση του νέου μηδενισμού, λέει ότι η συζήτηση αυτή, επειδή αφορά στις ριζικές ανάγκες του ανθρώπου, τα στοιχεία εκείνα δηλαδή που διαμορφώνουν την πραγματικότητά του και αυτά που υπονομεύονται από τις κατευθύνσεις που έχει πάρει η σύγχρονη κοινωνία, έρχεται στην πραγματικότητα να προκαλέσει μια πολύ βαθιά κρίση σε στοιχεία που ήταν και εξακολουθούν να είναι πολύ κεντρικά για τη διαμόρφωση και την αναπαραγωγή του ανθρώπου και της κοινωνίας. Βλέπουμε, για παράδειγμα, το άτομο αυτό, το μηδενιστικό δηλαδή, και οι νέοι άνθρωποι με τις ιδιότητες που έχουμε περιγράψει, να θέτει σε αμφισβήτηση τον διαφυλετικό χαρακτήρα της οικογένειας, την ίδια την βιοψυχοκοινωνική υφή του φύλου, και να θεωρεί ότι μπορεί να κατασκευάσει αυτές τις πολύ βαθιά ριζωμένες στην ανθρώπινη κοινωνική εξέλιξη πραγματικότητες κατά το δοκούν, στη βάση της σεξουαλικής του επιθυμίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να θέλει να κατοχυρώσει και νομικά αυτό το δικαίωμα. Ο Φράνσις Φουκουγιάμα είναι γνωστός, φαντάζομαι, στις περισσότερες και περισσότερους από εμάς, με το έργο του το γνωστό για το τέλος της ιστορίας. Το κείμενό του αυτό δημοσιεύτηκε στο Foreign Affairs το Μάιο-Ιούνιο του 2022 και εδώ έχει αναδημοσιευθεί σε μετάφραση της κυρίας Μαριάννας Δεσίπρη. Και ο τίτλος του άρθρου αυτού είναι «Μια δική τους χώρα. Ο φιλελευθερισμός χρειάζεται το έθνος». Και υπάρχει παρατήρηση ότι ο φιλελευθερισμός δεν θα πρέπει να εννοηθεί εδώ, στο κείμενο του Φουκουγιάμα, όπως συχνά γίνεται στην Ελλάδα, ως οικονομικό δόγμα κυρίως, αλλά με την έννοια ενός δόγματος και ενός καθεστώτος πολιτικών ελευθεριών εξυπαρχής. Ο Φουκουγιάμα, λοιπόν, ασχολείται και με τον πόλεμο στην Ουκρανία και επιλέγω να σας διαβάσω το απόσπασμα αυτό. Πιθανώς ο κόσμος να έχει φτάσει σε ένα παρόμοιο σημείο της ανθρώπινης ιστορίας. Και εξηγεί. Έζησε απαλλαγμένος από μεγάλες κλίμακες διακρατικούς πολέμους για 3/4 του αιώνα και στο μεταξύ έχει γνωρίσει μια τεράστια αύξηση της παγκόσμιας ευημερίας η οποία έχει δημιουργήσει μια εξίσου τεράστια κοινωνική αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε ως αντίδοτο στον εθνικισμό που είχε οδηγήσει στους παγκόσμιους πολέμους και από αυτήν την άποψη αποτέλεσε μια ανέλπιστη επιτυχία. Αλλά η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προϊονίζεται περισσότερη αταξία και βία στο μέλλον. Σε αυτήν την συγκυρία μπροστά μας ανοίγονται δύο πολύ διαφορετικά μέλλοντα. Αν ο Πούτιν καταφέρει να υπονομεύσει την Ουκρανική ανεξαρτησία και δημοκρατία, ο κόσμος θα επιστρέψει σε μια εποχή επιθετικού και μυσαλόδοξου εθνικισμού, ο οποίος θα θυμίζει τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μείνουν απρόσβλητες από αυτήν την τάση, καθώς λαϊκιστές όπως ο Τραμπ φιλοδοξούν να αντιγράψουν τις αυταρχικές μεθόδους του Πούτιν. Από την άλλη πλευρά, αν ο Πούτιν οδηγήσει τη Ρωσία σε μια στρατιωτική και οικονομική πανελευθερία, δίνεται η ευκαιρία να ξαναμάθουμε το φιλελεύθερο μάθημα ότι η εξουσία χωρίς νομικούς περιορισμούς οδηγεί σε εθνική καταστροφή
και να αναβιώσουμε τα ιδανικά ενός ελεύθερου και δημοκρατικού κόσμου, αισιόδοξος. Ο Φουκουγιάμα, υπάρχει μια συλλογική παρέμβαση εν συνεχεία, η δήλωση των Παρισίων, μια Ευρώπη που να μας εμπνέει. Η δήλωση των Παρισίων αποτελεί μια δημόσια παρέμβαση συντηρητικών διανοουμένων από όλη την Ευρώπη, που κυκλοφόρησε το Μάιο του 2017. Το κείμενο βρίσκεται αναρτημένο σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, στον ιστότοπο, είναι τρεις λέξεις, αλλά μία γράφονται, thetrueeurope.eu, αν και συζητήθηκε εκτενώς στην Ευρώπη, δεν έλαβε τη δέουσα προσοχή στη χώρα μας. Εδώ δημοσιεύεται η ελληνική απόδοση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα όσα περιλαμβάνει αυτή η δήλωση. Θα σας διαβάσω, αν μου επιτρέπετε, τους τίτλους για να καταλάβετε πόσο σημαντικά είναι. Η Ευρώπη είναι η πατρίδα μας. Μια ψεύτικη Ευρώπη μας απειλεί. Η ψευδής Ευρώπη είναι ουτοπική και τυραννική. Η αλληλεγγύη και η πολιτική αφοσίωση ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή. Η αληθής Ευρώπη αντλεί έμπνευση και από την κλασική παράδοση, εδώ θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω αυτό, αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας στη λογοτεχνία της αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης. Ως Ευρωπαίοι αγωνιζόμαστε για την αρμονία που είναι η κορονίδα των κλασικών αρετών. Κάτι που κατά καιρούς οδήγησε σε βίαιο ανταγωνισμό για κυριαρχία. Αλλά στην ιδανική της εκδοχή, η επιδίωξη της αρμονίας εμπνέει τους Ευρωπαίους, άνδρες και γυναίκες, να δημιουργήσουν μουσικά και καλλιτεχνικά έργα ανυπέρβλητης ομορφιάς και να καινοτομήσουν κατά εξαιρετικό τρόπο στην επιστήμη και την τεχνολογία. Οι στιβαρές αρετές και ο σοβαρός χαρακτήρας των Ρωμαίων, καθώς και η υπερηφάνεια της πολιτικής συμμετοχής και το πνεύμα της φιλοσοφικής διερώτησης των Ελλήνων, δεν λησμονήθηκαν ποτέ από την πραγματική Ευρώπη. Αυτή η κληρονομιά είναι επίσης δική μας. Οι κλασικές ρίζες ενθαρρύνουν την αριστεία. Θα συνεχίσω όπως συνεχίζει το βιβλίο με μία συνέντευξη του διακεκριμένου Γάλλου διπλωμάτη Πιέρ Μπροσάν. Το θέμα του είναι η μετανάστευση, η σημαντικότερη πρόκληση. Γιώργο, έχω υπερβεί λίγο, να μην τον ξεπερνάω τον, ωραία. Ωραία, έχω ένα μικρό απόσπασμα σε σχέση με το Ισλάμ, ότι γνωρίζουμε ότι το Ισλάμ δεν αρκείται στην εσωτερική πίστη, αλλά απαιτεί ενοποιητικές συμπεριφορές, ορατές στο δημόσιο χώρο, είναι η αντίστοιξη με τις θρησκείες της Δύσεως, η τήρηση των οποίων επιτηρείται κοινωνικά. Ενώ κάποιες από αυτές, η γυναική ενδογαμία, η απαγόρευση της αποστασίας, ολοκληρώνουν την κοινοτιστική περιχαράκωση που υπάρχει στο Ισλάμ. Ο κύριος Δημητριάδης, θα τον αφήσω να κάνει τα σχόλιά του, γιατί έχει μια εξαίρετη ανάλυση, θεωρία του φύλου και η κρίση της οικογένειας, οπότε θα μου επιτρέψετε να μην διαβάσω και κάνω κατάχρηση και του χρόνου. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα που υπάρχει από τον κύριο Αλιμπράντι, η ιδεολογία, το ιδεολόγημα του Τζένερ. Στην αρχή του 21ου αιώνα αναδύεται, γράφει ο κύριος Αλιμπράντης, μια εποχή που παραπέμπει άμεσα στο 1984 του Όρουελ, που αποπνέει τα συμπτώματα μιας ιδιάζουσας, όλο ένα ευρύτερα εξαπλούμενης θεσμικής ανελευθερίας πλήστων κρατών, γεγονός που τελικά ισοδυναμεί με απαγόρευση της σκέψης. Καταπνίγει ολοσχερός το άτομο, το οποίο στην υπαρξιακή απομόνωσή του δεν έχει πηξίδα και στρέφεται προς κάθε κατεύθυνση. Επιχειρεί με αυτό την κοινωνικοποίησή του μέσω ομάδων, αλλά παραμένει πάντα εγκλωβισμένο στην υπερτροφία της ατομικής του βούλησης. Έτσι, ολοκληρώνεται η ανελευθερία της θεσμικής κρατικής κατάπτωσης με την ανελευθερία του ατομισμού. Και θα κλείσω με το σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, κεφάλαιο, που είναι
το θέμα της παιδείας. Η παιδεία στο στόχαστρο. Φώτης Χινάς, ο μαρασμός των κλασικών σπουδών. Θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα για να δείτε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην παιδεία, που ξαναλέω, επαναλαμβάνω και διαρκώς, μονότονα θα το λέω, είναι κατεξοχήν το πρόβλημα και της χώρας μας. Διερωτάται λοιπόν ο κύριος Κινάς για τους μαθητές στη Γαλλία. Πού οφείλεται όμως αυτή η πανθομολογούμενη γλωσσική ανεπάρκεια και πτώχευση της σκεπτικής λογικής ικανότητας των συγχρόνων Γάλλων μαθητών? Στις νέες μεθόδους εκμαθήσεως της ανάγνωσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά την Πολωνή. Η Νατάσα Πολωνή είναι μια φιλόσοφος, εκπαιδευτική φιλόσοφος, μιλάει για την παιδεία. Στις νέες μεθόδους εκμαθήσεως της ανάγνωσης και γραφής εγκαταλείπεται η σύνταξη της προτάσεως ως θεμελιώδους μονάδας του λόγου και ανταυτής εισάγεται η λεγόμενη κατανόηση της δομής του κειμένου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εδώ εκπαιδευτικοί, αλλά επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους εκπαιδευτικούς, φίλοι μου είναι κύριος εκπαιδευτικοί, προσυπογράφω πλήρως. Και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά μας τη γλώσσα, την ελληνική, είναι όπως τα αγγλικά πλέον. Και σε αυτό, δυστυχώς έχουν βάλει το χεράκι τους οι γλωσσολόγοι και όλοι αυτοί οι Γάλλοι του στρουκτουραλισμού και έχουν καταστρέψει με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο τη γαλλική παιδεία, αλλά και την ελληνική και όλη τη δυτική. Δεν υπάρχει η παλιά η δική μας λογική όπως μαθαίναμε τη γλώσσα. Έτσι όμως, λέει η Πολωνή, πλήττεται ανεπανόρθωτα η οργάνωση της λογικής σκέψεως. Όταν εγκαταλείπεται η σύνταξη της προτάσεως, στη θέση της προωθείται μια θολή και εξολογική κατανοητική μέθοδος ενορατικού διαισθητικού τύπου, που αποσκοπεί μεν στη σύλληψη της νοηματικής ολότητας του κειμένου, αδυνατεί όμως να παρακολουθήσει την άρθρωση της λογικής συνεκτικότητας των νοημάτων και του συντακτικού του σαρμού, καθιστώντας έτσι ανεπίτευκτη και την πρωταρχικά επιδιωκόμενη ολιστική κατανόηση. Έτσι, κατά τη Γαλλίδα φιλόλογο-μελετήτρια, στο σύγχρονο γαλλικό σχολείο επιχειρείται μια συστηματική επίθεση και βίαιη εξάρθρωση της λογικής στο όνομα μιας προοδευτικής, αλλά τελείως αναποτελεσματικής μεταρρύθμισης. Θα μπορούσα να διαβάσω όλο το κεφάλαιο αυτό, αλλά θα κλείσω με κάτι το οποίο θα ήθελα να το προσέξετε, γιατί είναι από μια κατεξοχήν λαμπερή γυναίκα που είναι τώρα ψηλά στους ουρανούς και είναι βέβαια η Γιουσενάρ. Στα ελληνικά έχει γραφεί ότι σπουδαιότερο δημιούργησε το ανθρώπινο πνεύμα. Η αρχαία ελληνική σκέψη αλλά και η χριστιανική σκέψη πρωτογενώς διατυπώθησαν σε αυτή τη γλώσσα. Όπως γράφει ο Ιταλός διανοητής Νούτσιο Ντίνε, ομοίως την πιο έξυπνη απάντηση στην ανόητη ερώτηση όποιο ακόμα ζητά στις ημέρες μας από τους μαθητές μας να πούνε σε τι χρησιμεύει άραγε η εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών, μπορούμε να τη βρούμε την απάντηση στο μυθιστόρημα της Μαγκρίτ Γιουρσενάρ Ανδριανού από μνημονεύματα. Σε έναν συγκινητικό στοχασμό αφιερωμένο στο μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, εκλεπτισμένος διανοητής και φιλότεχνος, έπλεξε το εγκόμιο της ελληνικής γλώσσας με αυτά τα λόγια. Αγάπησα αυτήν την γλώσσα για την εύρωστη πλαστικότητά της, για το πλούσιο λεξιλόγιό τους, που η κάθε λέξη της πιστοποιεί την άμεση και διαφορετική επαφή της με τις αλήθειες. Και γιατί ό,τι έχει λεχθεί καλό από τον άνθρωπο, έχει ως επιτοπλίστον λεχθεί σε αυτή τη γλώσσα. Με τα λατινικά κυβέρνησα την αυτοκρατορία μου. Ο επιτάφιός μου θα χαραχτεί στα λατινικά, στον τοίχο του μαυσολίου μου, στις όχθες του Τίβερη, αλλά στα ελληνικά έχω σκεφτεί και έχω ζήσει. Από σκορακισμός αυτής της γλώσσας, της αρχαίας ελληνικής, γράφει ο κύριος Χινάς, από το εκπαιδευτικό μας σύστημα και απώλειά της, θα σημάνει δραματική πτώχευση της γενικότερης κουλτούρας των συγχρονών νέων. Έχει συμβεί αυτό, δυστυχώς.
για την ανάγνωση. Ευχαριστώ. Ναι, θα προσπαθήσω να, για να τρέψω, θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή, μέρος της εισαγωγής που έχουμε στο βιβλίο, έτσι ώστε να σας βάλω στο συνολικό πνεύμα της παρουσίασης, γιατί αυτά που διάβασε η κυρία Φλέσσα, δεν την αφήσαμε να τα διαβάσει όλα, είναι πάρα πολλά, και έτσι ώστε να μπορούμε να τοποθετηθούμε για τη συζήτηση. Καταρχάς, ξεκινάω από κάποια γεγονότα που συνέβησαν πρόσφατα. Το πιο χαρακτηριστικό παραδείγμα ήταν ότι η συγγραφέας της σειράς των βιβλίων του Harry Potter, Rowling, αποκλείστηκε από την προβολή του έργου Harry Potter, γιατί θεωρήθηκε ότι είναι, επειδή υποστήριζε την ύπαρξη γυναικείου φίλου, θεωρήθηκε ότι είναι τρανσφοβική. Και έτσι αποκλείστηκε από την ίδια την παρουσίαση του ίδιου του στο έργο. Αυτά τα έκανε η Time Warner, που ανέλαβε αυτή την παρουσίαση. Στο Hollywood πια, παραδείγματι, ένας ρόλος ομοφιλόφιλου δεν θα μπορεί να δίνεται παρά μόνο σε ομοφιλόφιλο. Ένας διεμφυλικός χαρακτήρας σε έναν διεμφυλικό. Όταν πρόκειται να παρουσιαστεί μια μαύρη προσωπικότητα, ο ηθοποιός θα πρέπει να είναι τόσο μαύρος, καρίστηκαν ότι δεν είναι τόσο μαύρη όσο ήταν το αρχικό του πρώτο. Τα γάλματα του Λίνκον και του Τζον Ουάσιγκτον κρεμίζονται. Στα πανεπιστήμια στις δύο πλευρές του Ατλαντικού απαιτούν την αφαίρεση από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας των έργων του Πλάτωνα, του Σέξπιρ, διότι τα έργα του εισαγωγικά προωθούν τον ρατσισμό, τη δουλοκτησία, τη λευκή υπεροχή και την πατριαρχία. Η cancel κουλτούρα, η κουλτούρα όπως λέγεται έτσι της απόρριψης, δηλαδή πρέπει να απορρίψουμε όλη αυτή την κουλτούρα για να γεννηθεί μια καινούργια. Αυτή είναι, δηλαδή, οι δύο βασικές έτσι εκφράσεις, είναι από τη μια η αφύπνιση, woke, και από την άλλη η cancel culture, έτσι, της απόρριψης όλης της παλιάς, όλου του ιστορικού παρελθόντος και της κουλτούρας των ανθρώπινων κοινωνιών. Έτσι, αυτό ξεκινάει, υποτίθεται, από τη λογική ότι η Δύση από την αρχαία Ελλάδα είναι ήδη δουλοκτητική και ρατσιστική και επομένως θα πρέπει να την απορρίψουμε, ξεχνώντας βέβαια να πούν ότι στο μογγολικό κόσμο ή στον οθωμανικό ή στον μουσουλμανικό η δουλοκτησία ξεκίνησε από τους Άραβες, όπως είναι γνωστό. Όλα αυτά αποσιωπούνται και μπαίνει η λογική, λέω για τη σύγχρονη έναντι των μαύρων, η λογική ότι όλα προέρχονται από την δυτική έτσι λογική και επομένως η αποκατάσταση των ιστορικών εγκλημάτων της Δύσης και της Πατριαρχίας λαμβάνει αποκλειστικά τη μορφή ενός αντίστροφου φιλετισμού. Στη ΣΥΠΑ υποστηρίζεται πως το φύλος βιολογική κατηγορία δεν υπάρχει, αλλά περνάμε στο δεύτερο σημείο, το πρώτο είναι η φυλή. Το δεύτερο είναι το φύλο, αλλά είναι κοινωνική κατασκευή. Αυτό είναι η θεωρία που λέγεται gender, την οποία προανέφερες, ότι σε αντίθεση με την έννοια του φύλου παραδοσιακή. Άρα το φύλο είναι κοινωνική κατασκευή. Ίσως βέβαια το ξεκίνησε η Simone de Beauvoir, αλλά πια έχει εξελιχθεί πολύ περισσότερο. Στην Ευρώπη υπάρχει η λογική ότι οι ξένοι μετανάστες που έρχονται για να περάσουν το μεταναστευτικό θα πρέπει να γίνονται αποδεκτοί, διότι έτσι θα ξεπληθεί το άγχος της αποικιοκρατίας. Σας διαβάζω απόσπασμα. Η αποαποικιοποίηση που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 δεν θα ολοκληρωθεί παρά μόνο όταν οι λαοί της Ευρώπης γίνουν ξένοι στην πατρίδα τους.
Τα πάντα ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της σύγκρουσης μεταξύ λευκών και μη λευκών, ανδρών και γυναικών, το διαβάστηκε και πριν, ετεροφιλόφιλων και ομοφιλόφιλων, παραδοσιακής κουλτούρας και απόρριψής της. Η κοινωνική δικαιοσύνη δεν ερμηνεύεται πλέον σε συνάρτηση με την ταξική πραγματικότητα των ατόμων, αλλά σε σχέση με το χρώμα του δέρματός τους ή τη σεξουαλική τους επιλογή. Έτσι, οι λευκοί εργάτες κατατάσσονται στο στρατόπεδο της αντίδρασης. Και ακόμη περισσότερο όταν είναι άνδρες. Αποφασιστικό ρόλος προς αυτό, όπως είπαμε, διαδραματίζει το ζήτημα του σεξουαλικού προσανατολισμού. Να δείτε σε ποιο αστείο φαινόμενο βαθμού έχει φτάσει στο ανώτατο σημείο έτσι, της αμερικάνικης κοινωνίας το φαινόμενο. Το 2021, τελειώνοντας την προσευχή που ανέγνωσε για τη Σύνοδο του Κογκρέσου, ο ευερσιμότατος Εμμάνουελ Κλίβερ, ο οποίος είναι μαύρος δημοκρατικός βουλευτής, συμπλήρωσε το αμήν με το αγούμε. Δηλαδή είπε αμέν και έπρεπε να συμπληρώσει και αγούμε. Έτσι, καταλαβαίνουμε το αστείο του φαινομένου. Έτσι, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έγινε έτσι. Βασικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία έχει διαδραματίσει το Πανεπιστήμιο, έτσι, όπου εκεί είναι το εργαστήριο αυτών των μετασχηματισμών, τόσο στο επίπεδο του καθηγητικού προσωπικού, όσο και κυρίως στο επίπεδο των φοιτητών. Και προφανώς, μεσοπρόθεσμα, η θεωρία της κατασκευής των ταυτοτήτων, δηλαδή του ίδιου του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να κατασκευάζεται, είναι ρευστή η ταυτότητα, αποτελεί το προήμιο του μετανθρωπισμού. Εφόσον ο φυσικός άνθρωπος δεν υπάρχει, είναι κατασκευή κοινωνική, γιατί όχι να μην είναι τεχνολογική. Η αποδομητική θεωρία ανοίγει διάπλατα το δρόμο στο μετανθρωπισμό. Άλλωστε, στα ίδια πανεπιστήμια και συχνά τους ίδιους ανθρώπους διαμορφώνται τα σχετικά προτάγματα. Όποιος βέβαια διαφωνεί, θεωρείται ακροδεξιός και καταδικάζεται σε εξωστρακισμό. Έχουν απογορευτεί χιλιάδες διαλέξεις και μαθήματα στην Αμερική, αλλά πια και στην Ευρώπη. Δηλαδή, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα η απαγόρευση στην Ελλάδα, το ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια, όπου ό,τι υπεράσπιζε τον πατριωτισμό και το έθνος είναι απαγορευμένο εδώ και το 1990 στα ελληνικά πανεπιστήμια. Στη Γαλλία, παραδείγματι, η Φοιτητική Ένωση ΙΝΕΦ οργανώνει συγκεντρώσεις όπου απαγορεύεται η συμμετοχή ανδρών ή λευκών ή και τα δύο μαζί. Ακούστηκε πριν για τα φοιτητά που δεν είναι μόνο στην διαδήλωση που είδαμε στα ΤΕΜΠΗ, αλλά είναι και σε ανακοινώσεις της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ που κέρδουν να έχουν προς τα φοιτητά. Στην πρωτοπορία του κινήματος αυτού θα βρούμε τους λεγόμενους Αντίφα, με τους οποίους είχε διαμάχη του Τραμπ, θυμόστε, έτσι, που έγιναν γνωστοί από τις σχετικές αναφορές του Τραμπ. Στην Ελλάδα, όπου η αποδόμηση είναι κατεξοχήν έθνο αποδόμηση, γιατί αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, έχουν καταστεί διάσημοι με το σύνθημά τους «Να πεθάνει η Ελλάδα, να ζήσουμε εμείς». Αυτό είναι βασικό σύνθημα των Ελλήνων Αντίφα. Άρα πρόκειται ουσιαστικά για μια... Ο Μποκοτέ στο βιβλίο του που είχαμε παρουσιάσει έλεγε ότι πρόκειται για μια αυθεντική επαναστατική διαδικασία που ανατρέπει όλες τις πραγματικότητες στις κοινωνίες της Δύσης και παγκοσμίως πιο πέρα. Χαρακτηριστικά είναι ότι η λογική είναι ότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Ευρώπης θα πρέπει να αντικατασταθούν από μουσουλμανικούς και ταυτόχρονα να εξαφανιστούν τα φύλλα μέσα από την άρνηση της εξωτερικής ταυτότητας. Εξάλλου, σας λέω μια πολύ γνωστή πια διανοούμενη νέα σπουδιά στη Γαλλία, η Λεωνόρα Μιλάνο, με καταγωγή από το Καμερούν, είναι η θεωρητικός μιας ταυτοτικής πύρου που την αποκαλεί Αφροπαία και δηλώνει απόσπασμα, φοβάστε να γίνετε πολιτιστικά μειονοτική, να μην φοβάστε για κάτι που θα συμβεί. Η Ευρώπη θα αλλάξει.
Άρα βλέπουμε ότι όλο αυτό το κίνημα περιλαμβάνει το σύνολο αυτών που στον τίτλο λέμε φιλή, έθνος, φίλο. Και βέβαια σε αυτό το φαινόμενο πρωτοστατούν, αυτό είναι, φαινόταν παράδοξο στην αρχή, αλλά δεν είναι καθόλου, οι μεγάλες εταιρείες. Οι μεγάλες εταιρείες, ιδιαίτερα του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών μέσων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν εφαρμόσει ακόμα και ειδικά τεστ για να εκμηδενήσουν τις προκαταλήψεις τους και να απεκδηθούν τη λευκότητά τους οι λευκοί, διότι η λευκότητα είναι μια νέα κατηγορία η οποία εντάσσεται στη ρατσιστική έτσι, αναφορά. Φυσικά. Στο άρμα, ο Κριστόφ Γκιλουί λέει ότι οι παγκοσμιοποιημένες ελίτ έχουν συγκροτήσει μια συμμαχία με τον αστερισμό των φυλετικών, μεταναστευτικών και πολιτισμικών μειονοτήτων, εκφράζοντας την πραγματικότητα της νέας παγκόσμιας πόλης, των οικονομικών και πολιτιστικών κέντρων της παγκοσμιοποίησης, τα οποία θρέφονται από παγκόσμιες ροές κεφαλαίων, προϊόντων και ανθρώπων, έχοντας ως εκ τούτου αποεδαφικοποιηθεί και αποσχιστεί από την υπόλοιπη εθνική κοινωνία. Απόσπασμα, ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός που σήμερα μπορεί πλέον και στρέφεται εναντίον του ξενιστή του, που τον κυοφόρησε ιστορικά, δηλαδή την ίδια τη Δύση, και προπαντός ενάντιος ίδιους του λαούς της. Τέλος, για να έρθω στο θέμα του έθνους, που μας αφορά λίγο περισσότερο. Το έθνος που συγκροτούσε πάντοτε το συλλογικό πλαίσιο που δημιουργεί τους όρους που καθιστούν εφικτή την οικουμενικότητα, επειδή πλέον δεν μπορεί να ενσωματώσει τις διαφορετικές κοινότητες, η φυλετική ταυτότητα ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Ενώ υποτίθεται έχουμε μια παγκοσμιοποίηση που θα έκανε τους πάντες άτομα, αυτό που αναδεικνύεται αντίθετα είναι η κοινοτικοποίηση των ταυτοτήτων, έτσι, η φυλετικοποίηση και η σεξουαλική, έτσι όταν καταγράφουμε δεκάδες ομάδες σεξουαλικές, δεκάδες ομάδες φυλετικές, άρα η κοινωνία περνάει σε μια νέα φυλετικοποίηση. Και η μαζική μετανάστευση μεταφέρει αυτό που λίγο πολύ αποκαλούσαμε σύγκρουση των πολιτισμών στο εσωτερικό των δυτικών χωρών. Στο βαθμό που η φυλετική συνείδηση αναβαθμίζεται και μεταβάλλεται σε πολιτική ταυτότητα, έχει εύστοχα ήδη αναφέρθηκε ότι ο Ισλαμισμός είναι πολιτική ταυτότητα, δημιουργείται αντανακλαστικά στις λαϊκές ιδιαίτερα τάξεις των εργατών, των λευκών και των περιθωριοποιημένων στρωμάτων που νιώθουν εγκαταλελειμμένες, μία αντίστροφη απάντηση που την είδαμε και με τον Τραμπ, την είδαμε με τον Λεπέν, την είδαμε με τον Μελόνι, την είδαμε με όλα τα ρεύματα τα οποία αναπτύσσονται σε όλη την Ευρώπη ως απάντηση σε αυτή την τη woke έτσι, επέλαση. Το είδαμε έτσι, χαρακτηριστικό είναι το τελευταίο που έγινε στη Σουηδία. Στη Σουηδία όπου είχε φτάσει τα τελευταία χρόνια οι μετανάστες να τελούν το 35% πια της κοινωνίας. Είχαμε μια βίαιη αντίδραση και άνοδο της λεγόμενης ακροδεξιάς, ήταν ακροδεξιά, στην κυβέρνηση. Δεν το είδαμε δηλαδή μόνο στην Ιταλία, το είχαμε και σε μια χώρα όπως η Σουηδία. Και προφανώς η μόνη απάντηση, όπως λένε όσοι άνθρωποι προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν, απέναντι σε μια φυλετική σύγκρουση. Να σας πω κάτι, ότι άλλο έναν αριθμό. Στη Γαλλία, τώρα φέτος, πριν από 1-2 μήνες που έγινε η απογραφή, 30% του πληθυσμού είναι πλέον μετανάστες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς.
και 10% είναι ήδη πρώτης γενιάς. Άρα καταλαβαίνουμε την έκταση που έχει πάρει το φαινόμενο και υπάρχουν γειτονιές ολόκληρες που πια είναι φιλετικοποιημένες απόλυτα. Έτσι δεν μπορεί να περάσει κανείς άλλος. Είναι χαρακτηριστικό σε μια έρευνα της μιας εταιρείας δημοσκοπήσεων για τη στάση των Γάλλων ψηφοφόρων απέναντι στην πιθανή μεγάλη αντικατάσταση, όπως έχει ονομαστεί αυτή η αλλαγή, μεγάλη αντικατάσταση των πληθυσμών. Το 61% των ερωτηθέντων απάντησε πως κάτι τέτοιο όντως θα συμβεί στη Γαλλία και 67% ήταν εκείνοι που είπαν ότι ανησυχούν με αυτή την προοπτική. Βεβαίως όλα αυτά, η ευθύνη της Δύσης για αυτά είναι πολύ μεγάλη, διότι αυτή την αλαζονία που εξέπεμπε στο παρελθόν και ιδιαίτερα η κουλτούρα της ακύρωσης δεν εφευρέθηκε τώρα, ενυπήρχε στον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η Δύση, όχι μόνο απέναντι από οικειοκρατούμενους, αλλά και με τον αποκλεισμό της ορθόδοξης βαλκανικής ή ελληνικής ταυτότητας από την ευρωπαϊκή κληρονομιά. Το έχουμε ζήσει στο παρελθόν πολύ. Σήμερα έρχεται κάτι άλλο που τα ξεπερνάει όλα αυτά. Και έτσι τα πράγματα πάνε πολύ χειρότερα, διότι ενώ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε μια κριτική για το αυτιρχικό και ρατσιστικό παρελθόν της Δύσης, μέσα από αυτή την αυτοκριτική, μέσα από τα ρήγματά της, εισέβαλε η μηδενιστική woke κουλτούρα ως το μεταμοντέρνο άσωτο τέκνο της δυτικής νεωτερικότητας για να στραφεί η Λίβδη εναντίον του ίδιου του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δεν θέλω να συνεχίσω πολύ ακόμα, απλά να θυμίσω ότι στην Ελλάδα οι αντίφα βανδαλίζουν τα αγάλματα, δεν βανδαλίζουν τα αγάλματα ανύπαρκτων δουλοκτητών ή απεικιοκρατών, αλλά του Κολοκοτρώνη, του Αλέξανδρου Ψηλάντη, του Νικηταρά, του Καποδίστρια, του Γρηγόρου του Πέμπτη. Είναι προφανές πως το ελληνικό έθνος που απειλείται άμεσα με ιστορική έκλειψη, καθώς διαθέτει μικρά και συρρυκνούμενα μεγέθη δημογραφικά και οικονομικά, πλήττεται περισσότερο από μια ιδεολογία ακύρωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, διότι αυτή αποτελεί τη σημαντικότερη συμβολή της στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό. Είναι κάτι που το ξεχνάμε, ότι η woke κουλτούρα έτσι έχει ως βασικό εχθρό της, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ελληνική και ρωμαϊκή, αλλά κυρίως την ελληνική παράδοση. Και όμως οι πολυπολιτισμικοί αποδομητικοί χώροι, κυρίαρχοι στα ΜΟΜΟΕ και στα πανεπιστήμια, συζητούν συχνότερα το ζήτημα των εναλλακτικών σεξουαλικών επιλογών από το δημογραφικό ζήτημα. Καθόλου τυχαία, αφού έχουν αποφανθεί ότι η συζήτηση αυτή κλείνει το μάτι, έτσι, το δημογραφικό ζήτημα δεν πρέπει να το συζητάμε, διότι κλείνει το μάτι σε αντιλήψεις εθνικής ευγονικής, αν λέμε για... Έτσι. Ή επαναφέρει από την πίσω πόρτα τον εγκλωβισμό των γυναικών στο ρόλο της μητρότητας. Είναι χαρακτηριστικό, κάναμε μια... Ο Γιώργος Ορακάς μιλούσε σε μια συγκέντρωση στα Γιάννενα πριν από ένα-ενάμιση μήνα που έκαναν η Ένωση Πολυτέχνη. Εκεί εισέβαλε μια ομάδα αφιλτρισμένων νεαρών γυναικών, η οποία έλεγε διάφορα πράγματα που δεν μπορώ να τα πω τώρα. Ναι, το κάνουμε όλα και άλλα τέτοια μέσα στην εκδήλωση, για να εκφράσει αυτή την νέα, έτσι, κουλτούρα και στην Ελλάδα. Έτσι, η επισήμανση δημογραφικής κρίσης καταλήγει τελικώς να χρησιμοποιείται ως ένα ακόμα επιχείρημα για την αποδοχή της μαζικής μετανάστευσης, καθώς η μεγάλη αντικατάσταση εμφανίζεται ως η πιο πολιτικά ορθή απέναντι στην πληθυσμιακή συρρήκνωση. Εδώ άλλωστε οι δικοί μας αφιπνισμένοι συναντούν τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς ομολόγους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλωρίδης.
Θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ακόμα φορά βρισκόμαστε εδώ, σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο και με την πρόσκληση του Γιώργου Καραμπελιά, ο οποίος πρέπει να πω επιμελήθηκε ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο. Τα κείμενα τα οποία συναπαρτίζουν το βιβλίο αυτό είναι εξαιρετικά για το θέμα το οποίο πραγματεύονται, έτσι ώστε ένας που θα τα διαβάσει στην πραγματικότητα αποκτά μια συνολική αντίληψη για το φαινόμενο αυτό το οποίο επιχειρεί κυρίως στην Αμερική και στην Ευρώπη δευτερευόντως να αποδομήσει κάποια θεμελιώδη χαρακτηριστικά του δυτικού πολιτισμού. Να αποδομήσει το έθνος, να αποδομήσει την αίσθηση, μάλλον την ύπαρξη των φίλων και βεβαίως της φυλής. Στην πραγματικότητα να αποδομήσει και μέσω της θρησκείας το σύνολο των πυλώνων πάνω στα οποία στηρίζεται ο δυτικός πολιτισμός εδώ και χιλιετίες. Δεν είναι εύκολη η ανάγνωση υπό την εξής έννοια. Είναι εύκολη όσον αφορά να ρέει. Αλλά δημιουργεί συναισθήματα εκνευρισμού. Δηλαδή ο Καραμπελιάς είναι δεύτερη φορά που με νευριάζει τόσο. Την πρώτη ήταν όταν παρουσιάσαμε το βιβλίο του Μπόκοτε. Το οποίο πρώτη φορά ερχόμουν σε επαφή συνολικά με το θέμα αυτό, με το κίνημα αυτό, το WOP των αφυπνισμένων, όπως λένε αυτοί για τον εαυτό τους. Με εκείνο το βιβλίο διάσπαρτα διάβαζα και ο εκνευρισμός ήταν αφόρητος. Δηλαδή είναι κείμενα που σε κάνουν έξαλλο. Και εκεί που πέρασε λίγος καιρός και ηρεμήσαμε, να ξανά ο Καραμπελιάς λέει έχουμε κι άλλο τώρα. Ωραία. Άντε ξανά να διαβάζεις κείμενα πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά τα οποία δεν είναι εύκολο να μαζευτεί το μυαλό. Γι' αυτό και δεν είναι εύκολο για έναν που παρουσιάζει αυτό το βιβλίο να κάνει μια οργανωμένη παρουσίαση. Δεν είναι εύκολο. Γιατί το μυαλό δεν συμμαζεύεται από τα νεύρα που προκαλούνται. Θα ξεκινήσω από το τέλος για να δείτε, ας πούμε, πόσο, δηλαδή στο τέλος της ιστορίας αυτής, έτσι, πόσο ο Μισελ Ομφρέ τοποθετείται εν τέλει απέναντι στο φαινόμενο αυτό. Και λέει, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από την ευγενή και έντιμη πάλη ενάντια στις ηλιθιότητες που απειλούν κάποια μέρα να γίνουν νόμος. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ηλιθιότητα απίστευτης ισχύως. Και υπάρχει ένα θέμα ότι οι ηλίθιοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα. Δεν είναι σχεδόν, είναι ανίκητοι. Και αυτοί που συνήθως γράφουν την ιστορία είναι αποφασισμένες μειοψηφίες. Οι οποίες ακριβώς επειδή είναι φανατισμένες και είναι αποφασισμένες, εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι άλλοι είναι χαλαροί και επιφέρουν αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα, τα οποία δεν μπορεί να τα συλλάβει ανθρώπινος νους την ώρα που τα συζητάμε. Ας πούμε εδώ, αυτή την περίοδο που τα συζητάμε εμείς, δεν αισθανόμαστε στην Ελλάδα κάποια τέτοια απειλή. Όντως το φαινόμενο αυτό δεν υπάρχει σε έκταση, παρά μόνο σε κάτι γελιότητες του τύπου τα φοιτητά. Υπάρχει όμως ένα πεδίο, το οποίο επειδή ακριβώς αναπτύσσεται με αιμονή και φανατισμό, δημιουργεί προβλήματα και αυτό μας διαφεύγει, Γιώργο. Ποιο είναι? Έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία μία ευρωπαϊκή οδηγία για τα ζητήματα του ρατσισμού, όπου έχουν ποινικοποιηθεί σωστά σε ένα βαθμό οι ρατσιστικές συμπεριφορές, αλλά το κείμενο είναι τόσο αφηρημένο, τόσο γενικόλογο, που έχει επιτρέψει σε έναν άνθρωπο, ο περίφημος εθνικός μηνυτής, να σέρνει στα δικαστήρια εκατοντάδες ανθρώπους επειδή κάποια φράση που έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι δεν αρέσει σε αυτόν. Και στη συνέχεια βρίσκονται εισαγγελείς και δικαστές. Μάλλον εισαγγελείς να οδηγούν τις υποθέσεις στα δικαστήρια, να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα δικαστήρια και να ταλαιπωρούνται, να αθωώνονται τις περισσότερες φορές, να μην πω συνολικά, αλλά δεν πάβει να σέρνονται εκατοντάδες άνθρωποι στα δικαστήρια από έναν άνθρωπο επειδή στην Ευρώπη αντιλήφθηκαν με έναν ηλίθιο τρόπο
να ποινικοποιήσουν ένα ζήτημα που πρέπει σαφώς να το αντιμετωπίσουμε, αλλά όχι τόσο γενικόλογα που να επιτρέπει στον καθένα να το ερμηνεύει όπως θέλει. Άρα δηλαδή στην πραγματικότητα, όχι να σκέφτεσαι τι θα πεις, αλλά να μην μπορεί να πεις. Το κίνημα αυτό όπως αναπτύσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, στα πανεπιστήμια, τα πανεπιστήμια ελίτ των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι τι? Ότι κάποιος μπορεί να δηλώσει ότι ενοχλείται από τον τρόπο ή από κάποιες φράσεις που λέει ένας καθηγητής, να το πει σκέτο ότι ενοχλούμε, και από εκεί πέρα να γίνει ένας χαμός. Δηλαδή, το ανθρώπινο στίγμα, θυμάστε αυτή την καταπληκτική ταινία, αν την έχετε δει, συγγνώμη για τη διακοπή. Παρακαλώ, σωστά. Λοιπόν, που σημαίνει τι δηλαδή? Ότι πλέον στα πανεπιστήμια οι καθηγητές κάποια πρέπει να εκδίδουν προανακοινώσεις που να λένε ότι, πώς λένε στα παλιά τα κινηματογραφία, προσοχή ακατάλληλων, ότι πιθανόν να πει κάποια πράγματα που θα ενοχλήσουν. Ναι, αλλά αυτό στην κοιτίδα της δημοκρατίας, ας το πούμε, δηλαδή στην απαρχίδα της δημοκρατίας, της δυτικής δημοκρατίας που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στο Σύνταγμά τους κατοχύρωσαν την απόλυτη ελευθερία του λόγου, η οποία κατοχυρώθηκε και από το Ανώτατο Δικαστήριο με πάρα πολλές αποφάσεις. Δεν είναι δυνατόν να πάει ο καθηγητής να διδάξει στο πανεπιστήμιο και να βγάλει μια ανακοίνωση. Ξέρετε, μπορεί να πω κάποια πράγματα που να ενοχλήσουν. Άρα, ωραία, υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει καταρχάς η επιστήμη, εάν η επιστήμη δεν γίνει αντικείμενο μιας διαρκούς αντιπαράθεσης. Αντιπαράθεση όχι να πλακωθούμε στο ξύλο ή να πάρουμε τα μαχαίρια, αλλά αντιπαράθεση με τα λόγια, δηλαδή με επιχειρήματα. Αυτό οδηγεί στην πραγματικότητα, στο όνομα του νέου φιλελευθερισμού, του υπερφιλελευθερισμού, σε μια καινούργια απόπειρα δικτατορίας. Διότι είναι οι δικτατορίες εκείνες οι οποίες επιβάλλουν έναν τυποποιημένο λόγο. Ξέρεις, θα μιλάς έτσι. Δεν μπορεί να φύγεις από αυτό το. Μα αν είναι όλοι να μιλάμε έτσι, τότε η δημοκρατία έχει καταληθεί. Η δημοκρατία οφείλει την ύπαρξή της και η ανθρωπότητα την πρόοδο της ακριβώς επειδή μπόρεσε να συνθέτει διαφορετικές απόψεις. Μέσα από συγκρούσεις, μέσα από εμφυλίους πολέμους, μέσα από πολέμους, μέσα από αίμα, το οποίο χύθηκε για την υπεράσπιση αξιών και οικοδομήθηκαν οι σύγχρονες δημοκρατίες στον κόσμο, οι αντιπροσωπευτικές, του δυτικού κόσμου. Και τώρα θα πάμε πού δηλαδή? Ότι όλη αυτή η ιστορία πρέπει να διαγραφεί, πρέπει να εξοντωθεί, πρέπει να παραγραφεί, για να μάθουμε να μιλάμε όλοι με έναν τρόπο, μπας και ενοχληθεί κάποιος. Ωραία, ας ενοχληθεί, αλλά σε έρθει να μας πει την ενόχληση του. Ξέρεις, ενοχλούμε, διότι αυτό, μάλιστα, θα ακούσει και την άλλη άποψη και πάμε παρακάτω. Αλλά δεν μπορεί να δηλώσει ενοχλημένος και αυτομάτως να σταματήσει κάθε συζήτηση. Αυτό γίνεται εκεί. Αυτό τελικά οδηγεί στην... Πώς να σας πω, αυτό είναι μια άποψη η οποία δρά και περιορίζει, αλλά αυτό προκαλεί και αντίδραση. Διότι κάποιοι εξεγείρονται και σου λέει, για κάτσε, δεν θα με φημώσεις εμένα. Δεν θα σταματήσω να μιλάω στον δρόμο. Δεν θα σταματήσουν, ας πούμε, τα φλερτ ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Ένα μπλούφε, πώς έρχονται σε επαφή δύο άνθρωποι, δηλαδή ένας άντρας και μια γυναίκα. Κάτι ξεκινάει, κάτι παίζει, μια ματιά. Εδώ οι ματιές πάνε να ποινικοποιηθούν. Α, γιατί με βλέπεις, λέει. Πάμε στο δικαστήριο, γιατί με είδες, πώς σε είδα, κάπως με είδες. Μα πάμε τότε. Προσέξτε, είναι αυτά. Αυτό οδηγεί στην πραγματικότητα σε μια απόλυτη αποξένωση των ανθρώπων. Και η υπόθεση του διχασμού στην Αμερική έχει ως βάση το γεγονός ότι αυτού του είδους οι συμπεριφορές οδηγούν στο να δημιουργούνται στρατόπεδα τα οποία πια δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Και έτσι εμφανίζονται τα φαινόμενα Τραμπ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά πατάνε πάνω στο γεγονός ότι κάποιοι, πρώτον η ελίτ, περιφρονεί διαρκώς αυτούς που είναι εργαζόμενοι, αυτούς που είναι άνεργοι. Κανένας δεν σκέφτηκε γιατί οι μεσοδυτικές, ας πούμε, πολιτείες έχουν διαλυθεί κυριολεκτικά. Και είναι όλες με τον Τραμπ που είναι τα ενεργατικές πολιτείες αυτές. Γιατί κανένας δεν νοιάστηκε. Οι πολιτείες της Κουριάς κατέρευσαν τεράστιες βιομηχανίες και εκεί δεν συγκροτήθηκε ένα εθνικό σχέδιο να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, παρά μόνο τους αντιμετωπίζουμε περιφρόνηση, ότι τεμπέληδες. Μα το γεγονός ότι αυτοί είναι άνεργοι πάρα πολλά χρόνια οδηγεί στον αλκοολισμό, οδηγεί στα ναρκωτικά, οδηγεί στην εξαθλίωση. Αλλά δεν μπορείς
αυτούς τους ανθρώπους που οδηγήθηκαν έτσι μέσα από μια κοινωνικο-οικονομική διαδικασία να πας στο τελικό αποτέλεσμα και να τους κατηγορείς. Δες τι έχει συμβεί. Δες πώς έφτασαν αυτοί εκεί. Άρα πας στο τελευταίο για να τους κοπανίσεις μία. Όπως έκανε η Χίλαρη Κλίντον στις εκλογές που έχασε από τον Τραμπ, διότι τους μίλησε περιφρονητικά για αυτόν τον κόσμο. Ότι είναι το περιθώριο, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ναι, κυρά μου, είναι. Αλλά πώς έφτασαν να είναι εκεί, έτσι γεννήθηκαν. Αυτοί ήταν οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Αμερική. Πώς τους παραδίδεις τον Τραμπ, επειδή μιλάς για αυτούς περιφρονητικά. Η Αμερική, λοιπόν, ένα κάτι που συμβαίνει στα πανεπιστήμια της, στην πραγματικότητα διαχέεται με έναν τρόπο στην κοινωνία και δημιουργεί αυτή την πόλωση. Δεν είναι το woke κίνημα τώρα η αιτία της πόλωσης, αλλά είναι το γεγονός ότι έχουν πάψει να συζητούν για τα πραγματικά προβλήματα και τις αιτίες τους και πάνε σε μία αντιπαράθεση η οποία στην πραγματικότητα οδηγεί στο δικασμό, διότι είναι τυφλωμένοι ο καθένας στην άποψή του. Στην Αμερική επίσης εμφανίζεται και ένα φαινόμενο, εμφανίζεται και στην Αγγλία αυτό λίγο, επεμβαίνουν στα κλασικά κείμενα, ακόμα και στα αρχαία, στους αρχαίους κλασικούς ή στους μεγάλους κλασικούς της σύγχρονης εποχής, επειδή κάποιες φράσεις, κάποιες λέξεις τους ενοχλούν. Λέει είναι ρατσιστικές, μιλούν για ήρωες, οι γυναίκες είναι στο περιθώριο και όλα αυτά. Άρα δηλαδή αλλοιώνουν τα κείμενα. Προσέξτε, έχουμε επανεκδόσεις τώρα έργων μεγάλων συγγραφέων που τα κείμενά τους είναι αλλοιωμένα. Και το ερώτημα είναι το εξής. Εάν αλλοιώνεις ένα κείμενο που γράφτηκε σε μια εποχή, πώς θα κατανοήσεις την εποχή εκείνη? Πώς θα την καταλάβεις? Πώς θα μπορέσει η ανθρωπότητα να κατανοήσει την εξέλιξή της, αν δεν γνωρίζει τι γινόταν τότε, τι γινόταν μετά και τι γίνεται σήμερα? Ότι ας πούμε από την εποχή τη δουλοκτετική φτάσαμε σήμερα στην εποχή, εδώ και χρόνια, στην εποχή της απόλυτης ελευθερίας και της δημοκρατίας. Αυτό αν δεν το δεις κάπου γραμμένο στα μεγάλα έργα, πώς θα καταλάβεις την εξέλιξη? Και πώς θα καταλάβεις επίσης ότι υπάρχουν αξίες οι οποίες παραμένουν αναλύωτες μέχρι σήμερα, για να μπορείς να συνεχίσεις να τις υπερασπίσεις? Είναι αυτό που δεν θέλουν όλοι αυτοί που αλλοιώνουν τα παλιά κείμενα. Γιατί ας πούμε η απέτηση για τη δικαιοσύνη στην αρχαία ελληνική γραμματεία προηγείται της απέτησης για δημοκρατία. Στην Αντιγόνη του Σοφοκλή είναι αυτό. Πρώτο το κείμενο. Εκεί είναι η απέτηση για τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει απέτηση για δημοκρατία εκεί. Δηλαδή δεν θέλουν να ανατρέψουν τον Κρέοντα ως δικτάτορα, αλλά λένε δικαιοσύνη. Και εκεί γίνεται η σύγκρουση ανάμεσα στο φυσικό νόμο, στο θείο δίκαιο, το οποίο εν πάση περιπτώσει επικαλείται η Αντιγόνη, και το θετό δίκαιο, δηλαδή το δίκαιο που θέτουν οι άνθρωποι, ο Κρέοντα. Αν δεν το γνωρίζεις αυτό, όπως επίσης δεν μπορεί να γνωρίσει κανένας ότι έρχεται από την αρχαιότητα η μεγάλη αγάπη για την πατρίδα, η φιλοπατρία. Έρχεται από εκεί. Είναι 2.500 χρόνια. Αν όμως την αναιρέσεις αυτήν, προφανώς σήμερα μπορείς να πας πιο εύκολα στην αποδόμηση του θεμελίου. Και ποιο είναι το θεμελίο? Είναι το έθνος. Τι ισχυρίζονται όλοι αυτοί? Ότι δεν υπάρχει έθνος, υπάρχουν μόνο άτομα στον οποίο τα δικαιώματα πρέπει να προστατευτούν. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης τώρα. Η αριστερά, όταν έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της με την κατάρρευση του καθεστώτος από εκεί, το 1989, τη γύρισε τη δουλειά, επειδή έχασαν, δεν είχαν πια τι να υπερασπιστούν, ξέχασαν τις ταξικές διαφορές και τις αναμετρήσεις και πήγαν πού? Στη προστασία των ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα πρέπει να προστατεύσουμε τα άτομα εξού. Και πρέπει να προστατευτεί ο κάθε μετανάστης ως άνθρωπος που έρχεται. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει το έθνος ως ενοποιητικό στοιχείο μιας κοινωνίας, αλλά υπάρχουν τα άτομα που έχουν δικαιώματα και ως ένα τέτοιο μοναχικό άτομο πρέπει να προστατευτεί. Ναι, αλλά όταν το μοναχικό έρχεται από εκεί, ως μοναχικό ο καημένος που πρέπει να τον προστατεύσουμε, αυτός πάρα πολύ γρήγορα συγκροτεί τον πυρήνα του που είναι η οικογένειά του, που είναι η φίλη του και που φέρνει τα έθιμα της πατρίδας του που εγκατέλειψε στην χώρα που τον φιλοξενεί και επιθυμεί αυτά να επιβληθούν. Και τι έχει απέναντί του? Έχει ένα έθνος υποδιάλυση. Διότι δεν υπάρχει το έθνος να τον ενσωματώσει, υπάρχουν άτομα. Άρα δηλαδή τα άτομα στα οποία
στα οποία έχει αυτοδιαλυθεί το δυτικό έθνος, είναι λία σε αυτόν που πια οργανώνεται στη βάση της οικογένειας του σογιού του και της φυλής του, μέσα στην χώρα που τον φιλοξενεί. Και εξού έχεις την αποτελεσματική κυριαρχία πια αυτών που λένε ότι η Ευρώπη σε λίγο θα είναι δικιά μας. Ξεχάστε την. Και το λένε καθαρά αυτά που ακούσατε εδώ πέρα νωρίτερα. Αυτά είναι διαδικασίες και λειτουργίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Αυτό που είπε τώρα ο Γιώργος για τη Σουηδία. Η Σουηδία έφτασε ένα καταπληκτικό κοινωνικό κράτος, ένα από τα πιο ωραία κράτη στον κόσμο, ήσυχο, δημιουργικό, παραγωγικό, τελικά να είναι πέμπτο στην εγκληματικότητα στον κόσμο. Και να σκέφτονται υπό την επίρρεια των σοσιαλδημοκρατών, και εγώ εκεί, ως παράδοση ιστορία, να λένε, μα όχι, καλά, τώρα ξέρετε, κάνουν αυτοί οι εγκλήματα, αλλά έρχονται από εκεί λίγο να τους δούμε. Να τους δούμε, πάει η χώρα τους. Λοιπόν, τους πήραν τη χώρα από τα χέρια. Με αποτέλεσμα, έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος οι Σουηδοί να αντιδράσουν. Αυτοί που εξέφρασαν αυτή την ανάγκη των Σουηδών να ξαναπάρουν τη χώρα τους, στα χέρια τους, ήταν οι δεξιοί της δεξιάς. Διότι αυτοί μίλησαν στο σουηδικό λαό και λέει, παιδιά, κοιτάξτε όπως πάμε, μένουμε χωρίς πατρίδα. Χωρίς, τέλος. Ήρθαν από αυτοί και θα μας τα πάρουν. Δείτε λίγο, όταν μιλάμε έτσι, δεν εννοούμε ότι η ανθρωπότητα θα πάψει να κινείται. Δεν υπάρχει μια ριζική αντίθεση γενικώς στα μεταναστευτικά ρεύματα, ότι αυτά χιλιάδες χρόνια κινούνται οι άνθρωποι. Πού είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι κάθε χώρα που θέλει, που σέβεται τον εαυτό της, θα πρέπει να τον προστατεύσει τον εαυτό της. Πώς? Ελέγχοντας τις ροές. Δεν είναι μπάτε σκύλια, λέστε. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Ή να γκρεμίσουμε το φράχτη στον Ευρώ. Ή λιάζονται στην Ομόνια. Η χώρα η οποία θέλει να κρατήσει την υπόστασή της, πρέπει να ελέγξει τις ροές. Πόσοι θα μπουν? Ποιους θέλω να μπουν? Ποιους θα κρατήσω? Γιατί έχουμε τέτοια αλλά πώς θα τους κρατήσω? Με μία προϋπόθεση βασική, ότι όσοι θα μείνουν εδώ θα πρέπει να αποδεχτούν πλήρως τη νομική λειτουργία της χώρας σε όλα της. Όχι νησίδες δικές τους. Ό,τι ισχύει για μας και για αυτούς. Όχι δίκαιο ξεχωριστό για αυτούς. Όχι όλα αυτά που συμβαίνουν στις οικογένειές τους σαν να μην ζουν σε χώρα σαν τη δική μας, όπως εμείς. Αλλά δύο πράγματα. Έλεγχος των ροών, έλεγχος δηλαδή του ποιοι και πόσοι θα μπουν, και αυτοί που θα διαλέξουμε να παραμείνουν θα πρέπει να αποδεχτούν ότι θα ζήσουν με βάση τους κανόνες της χώρας. Δεν γίνεται αλλιώς. Τότε να συζητάμε, διότι έτσι πάντα προχώρησε η ανθρωπότητα. Μην γελιόμαστε τώρα. Και ο ελληνισμός δεν είχε ποτέ προβλήματα να ενσωματώσει στη μακροχρόνια παρουσία του, στην υπέρχει για χιλιάδες χρόνια, να ενσωματώνει ξένες και ξένες απόψεις, αλλά ήταν κυρίαρχος. Εδώ τώρα πάνε να μας πούνε ότι όποιος έρχεται θα πρέπει να τον υποδεχτούμε και όλα καλά καμωμένα. Και ξαφνικά θα βρεθούμε χωρίς χώρα. Όπως ξύπνησαν μια μέρα οι Γάλλοι και το βλέπουν τώρα εκεί. Ή το τι συμβαίνει στην Αγγλία. Τώρα, στην Αγγλία το καταπληκτικό το εξής, έτσι. Ο Πρωθυπουργός είναι απόγονος Ινδών και τη Σκωτίας είναι Πακιστανός. Όχι. Νιγηριανός. Όχι, Πακιστάν. Λοιπόν, άρα... Όχι, ο Δήμαρχος. Όχι. Ο καινούριος Πρωθυπουργός της Σκωτίας, Γιώργο μου, είναι Πακιστανός. Λοιπόν, ένας Ινδός και ένας Πακιστανός είναι οι Πρωθυπουργοί στη Μεγάλη Βρετανία. Τέλεια. Μια χαρά. Μπράβο. Για δείτε τώρα. Σύμφωνοι. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα? Ποιο είναι το ζήτημα? Εντάξει, αυτά αφορούν τους Εγγλέζους, αλλά ξαφνικά έχουν ξυπνήσει. Και βρίσκονται μπροστά σε ένα πρόβλημα, και δεν μιλώ για αυτούς τους δύο ανθρώπους τώρα, το οποίο τους δυσκολεύει να το διαχειριστούν.
Και δεν είναι ότι συγκρούεται με την παλιά τους αυτοκρατορική αντίληψη. Είναι ότι βλέπουν τη δυσκολία όχι ενσωμάτωσης. Γιατί ενσωμάτωση εύκολη, αφομοίωσης. Το πρόβλημα είναι η αφομοίωση. Και εκεί τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν. Όντως, ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο και θα κλείσω με αυτό. Είναι αυτό του Φώτη Σκηνά για την απουσία πια της κλασικής παιδείας. Δεν θα το έλεγα όμως μόνο έτσι. Έχω την εντύπωση ότι ο τίτλος το αδικεί. Το αδικεί το κείμενο αυτό, ο τίτλος. Δεν είναι θέμα μόνο της κλασικής παιδείας, η απουσία. Είναι, αλλά αυτό που πραγματεύεται μέσα. Και πρέπει να πω ότι εγώ παρότι διάβασα την Ατάσα Πολωνή, δεν το είχα συγκρατήσει τόσο καλά. Αυτό που διάβασε η κυρία Φλέση. Αλλά υπάρχει και ένα αντίστοιχο για τους. Για το χάλι του αμερικανικού εκπαιδευτικού συστήματος. Για δείτε λίγο αυτό, το διαβάσω 2 λεπτά και θα κλείσω. Λέει. Πολλοί εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της εκπαιδεύσεως, ακόμα και της ανωτάτης, παραπονούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την αδυναμία των σύγχρονων νέων να διατυπώσουν με τάξη, σαφήνεια και λογικό ιρμό της σκέψης τους, είτε προφορικός είτε γραπτός. Ομιλούν για χαλαρότητα στη σύνταξη, για έλλειψη λογικής συνοχής, για έλλειψη λεκτικής πληροφοριακότητας και σφιχτής συνεκτικότητας, για μειωμένη ακριβολογία, για σημασιολογική προχειρότητα στη χρήση του λόγου των σύγχρονων νέων. Εν τέλει, για θολή σκέψη, αφού γλώσσα και σκέψη συνάπτονται αρρήκτως. Εγώ τώρα είχα την εντύπωση, πριν τα διαβάσω αυτά, ότι αυτό είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Έλατε που εδώ 2 κορυφαίες χώρες της Δύσης αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα παρόμοιο με το δικό μας. Αν δείτε τα αποτελέσματα που τα βλέπουμε όλοι κάθε χρόνο του διεθνούς διαγωνισμού που ονομάζεται PISA, αυτό που σημειώνουν κάθε φορά για τους Έλληνες μαθητές, ότι χαρακτηρίζονται από έλλειψη λειτουργικής σκέψης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα παιδιά δεν μπορούν να βάλουν στη σειρά κάποιες λέξεις να φτιάξουν ένα νόημα. Διότι περί αυτού πρόκειται. Και αυτό που περιγράφει η Πολωνή για τη Γαλλία, ότι δηλαδή είναι ο τρόπος που έχει αλλάξει στη διδασκαλία της γλώσσας, αυτό είναι η μεγαλύτερη βόμβα την οποία θα πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά εμείς και την πληρώνουμε ήδη. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα παιδιά δεν μπορούν να συντάξουν μία πρόταση, γιατί δεν επιμένει κανένας να τους μάθει συστηματικά ότι για να φτιάξεις μία πρόταση θέλει 3 πράγματα. Ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο. Και πρέπει να εξηγήσεις στα παιδιά συστηματικά ότι είναι ρήμα, τι είναι υποκείμενο, τι είναι αντικείμενο. Και εφόσον τα φτιάξεις αυτά, μετά αρχίζει και λειτουργεί η γλώσσα. Αλλά όταν δεν μπορεί να λειτουργήσει η γλώσσα, δεν μπορεί να σκεφτεί το μυαλό στη συνέχεια. Αυτά αλληλοτροφοδοτούνται. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο τα παιδιά να μην έχουν λειτουργική ικανότητα. Δηλαδή δεν μπορούν να σχηματίσουν σκέψεις. Και ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια σκέψη και στη συνέχεια να την αποτυπώσει, δεν μπορεί να πάει μπροστά. Δεν μπορεί να εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του να αποκτήσει μια δεξιότητα. Δεν μπορεί να αλλάξει τη δεξιότητα που έχει τώρα σε μια άλλη. Και εδώ βιώνουμε μια καθοδική πορεία στην παιδεία μας εδώ και 45 χρόνια το λιγότερο. Το έχω μελετήσει πολύ το φαινόμενο. Γιατί πάμε συνέχεια από το κακό στο χειρότερο? Γιατί από την περίφημη άποψη που είχαμε εμείς για την αντιαυταρχική εκπαίδευση, υπήρξε η αυταρχική εκπαίδευση μέσα από την οποία βγήκαμε όλοι εμείς. Εμένα, αν ο πατέρας μου μάθαινε ότι ο δάσκαλος μου έριξε μια σφαλιάρα στο σχολείο, έτρωγα άλλες 3 εκεί, διότι μου έλεγε, για να σε δει ο δάσκαλος, κάτι κακό έκανες. Αυτό στο μυαλό του αγράμματος χωρικός είχε μια οντότητα που έλεγε είναι ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος είναι για το καλό σου. Είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να σε μάθει γράμματα για να ξεφύγεις από τις λάσπες τις δικές μας. Άρα για να σε δει κάτι κακό κάνεις, πρέπει λοιπόν να προσιλωθείς εκεί. Τώρα, εάν ένας δάσκαλος κάνει μια παρατήρηση στο μαθητή, θα πάει ο γονέας και θα τον δει το δάσκαλο. Όχι το παιδί, το δάσκαλο θα δει. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε μια καθοδική σπίρα, η οποία λέει. Κάθε χρόνο έχουμε υπεραιτέρω υποβάθμιση των σπουδών, άρα
τα σχολεία μας δεν μπορούν να βγάλουν γονείς που να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα του γονιού και δεν μπορούν να βγάλουν και καλούς δασκάλους. Γιατί αυτοί που περάσαν από αυτά τα σχολεία μάθαν ότι δεν υπάρχουν αξίες, δεν υπάρχει ιεραρχία, δεν υπάρχει επίπτωση για τίποτα, όλα είναι εύκολα. Η τελευταία εξαγγελία του κάποιου πολιτικού είναι: παιδιά, μην χρειάζεται να διαβάζετε, θα περάσετε όλοι. Και μετά που θα περάσετε όλοι, μη φοβάστε, θα πλακώσετε τους καθηγητές στο ξύλο εκεί, θα γίνει κάτι, θα σας δώσουν και το πτυχίο. Και μετά θα φροντίσω εγώ, τέλος πάντων, να σας διορίσω κάπου. Ωραία. Ωραία. Ναι, αλλά αυτό το ωραία οδηγεί διαρκώς μια χώρα προς τα κάτω. Γιατί αν δεν έχουμε ανάταξη στο κομμάτι της παιδείας, δεν μπορεί να αναταχθεί συνολικά η χώρα. Οι επιχειρήσεις εκεί πάνω στη δικιά μου την περιοχή ψάχνουν απεγνωσμένα τους νέους τεχνικούς. Και δεν τους βρίσκουν, δεν υπάρχουν. Γιατί δεν προσανατολιστήκαμε στη τεχνική εκπαίδευση σωστά τώρα για να χειριστεί κάποιος τα μηχανήματα ενός εργοστασίου που είναι ρομποτικά. Θέλει να έχει σπουδάσει σε ειδική τεχνική σχολή αναβαθμισμένη. Και εμείς ό,τι είχαμε παραδοσιακά τα διαλύσαμε. Οι Βιτανίδες εδώ ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Ό,τι καλύτερο υπήρχε για να βγάζει τεχνίτες. Αυτοί οι τεχνίτες κράτησαν τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ και τον ΟΣΕΣ πόσες δεκαετίες. Και όλα αυτά έχουν διαλυθεί. Λοιπόν, αυτά τώρα τι είναι. Λέει εδώ μέσα ένα κείμενο ότι δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Αν κοιτάμε ένα θέμα και νομίζουμε ότι όλα είναι στραβά. Θα κλείσω με κάτι αισιόδοξο. Προχθές στην Τουρκία ψηφίσαν 65 εκατομμύρια. 65 εκατομμύρια. Εμείς την Κυριακή 5 εκατομμύρια και αν. 5,5 ήταν οι τελευταίοι. 65 ψήφισαν εκεί. Αυτό δείχνει και τη διαφορά των μεγεθών. Δείτε όμως ότι αυτή η χώρα με όλες αυτές τις δυσκολίες, ό,τι, στο επίπεδο της ισχύως την αντιμετωπίζει στα ίσα και στο επίπεδο του κοινωνικού οικονομικού επίπεδου είναι πιο ψηλά. Και λίγο, αν μπορούσαμε να βάλουμε μυαλό να διορθώσουμε εκείνες τις αδυναμίες που έχουμε, θα είχαμε βρεθεί πολύ ψηλότερα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Γιατί στην πραγματικότητα, μια γειτονιά της Κωνσταντινούπολης σε πληθυσμό είναι όλη η Ελλάδα. Όχι της Τουρκίας, της Κωνσταντινούπολης, μια γειτονιά είναι. Αυτό σημαίνει ότι η ισχύ περνάει μέσα από αλλού. Άρα, μέσα από την αναβάθμιση της παιδείας, η οποία μπορεί να σε οπλίσει, να έχεις το θεμέλιο των οικογενειών, να έχεις το θεμέλιο της γνώσης, να μπορείς να έχεις παραγωγές. Η παραγωγή να σου δίνει πλούτο και ο πλούτος να σε κρατάει μια χώρα ισχυρή. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Φλωρίδη. Για όποιον επισκεφτεί ένα πανεπιστήμιο της Τουρκίας, έχω πάει στο Καντιρχάς, νιώθεις κατάθλιψη συγκρίνοντας αυτό το πανεπιστήμιο και όχι μόνο αυτό με τα δικά μας. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στο διεθνολόγο μας, τον κύριο Αλέξανδρο Τρίβα. Ελάτε. Καλησπέρα σας και από μένα. Εγώ ουσιαστικά θα θρήσω τις πολύ ωραίες παρεμβάσεις προηγούμενες για να δούμε τελικά τι είναι αυτό, γιατί είπε κάτι σωστό ο Υπουργός μεταξύ άλλων, ότι ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολο να εξορθολογήσει την ανοησία. Δηλαδή, να δούμε τελικά αυτό το πράγμα, πώς προέκυψε, τι είναι, με τι μοιάζει. Γιατί το χειρότερο πράγμα, τουλάχιστον στρατηγική θεωρία, λέμε, είναι ότι πρέπει να κατονομάσεις τον εχθρό, να ξέρεις ποιος είναι. Άμα αλλάζει συνέχεια πρόσωπα ή δεν μπορείς να το καταλάβεις, το τέλος ο ανθρώπινος εγκέφαλος λέει το εξής, ότι αφού αυτός ο εχθρός δεν είναι κάτι σημαντικό, είναι φεδρό, είναι ανόητο, θα φύγει, θα περάσει. Η διαφορά όμως εδώ είναι ότι αυτή ακριβώς η αυλεψία είναι που έχει κάνει αυτό το κίνημα να έχει πάρει αυτές τις διαστάσεις. Στην πραγματικότητα αυτό το κίνημα, σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση, αυτό θα προσπάθησω να αποδείξω, έχει χαρακτηριστικά ολοκληρωτικών κινημάτων της ιστορίας και ταυτόχρονα θρησκείας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, είτε είναι θεολόγος, είτε καθηγητής δογματικής, θα μπορούσε να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το κίνημα από ό,τι πιστεύω οποιοδήποτε. Γιατί, σας πω εδώ τι λέει ο κύριος Καραμπελιάς μαζί με τον Γιώργο Ρακά στην εισαγωγή. Το Πανεπιστήμιο αποτελεί βασικό φορέα και εργαστήριο της επανάστασης των φύλων και των φυλών. Σε εισαγωγικά, υπαίθρια άσυλα νιάτων κλείνουν τα εισαγωγικά που έχουν επιβάλει ασφικτικές ιδεολογικές νόρμες στο εσωτερικό τους, ενθαρρύνοντας παράλληλα την πρακτική της κατάδοσης όσο παρεκκλίνουν ή δεν τις επερασπίζουν με τον απαιτούμενο ζήλο. Και ένα ακόμα μικρότερο, γιατί συνδέονται.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη οι δημόσιες και οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν αποδεχτεί μαζικά αυτή τη νέα ιερά εξέταση και τα στελέχη υποχρεούνται όλο και περισσότερο να υποβάλλονται σε ένα είδος ιχνηλάτησης των ένοχων σκέψεων μέσω ειδικών τεστ, ώστε να εκμηδενήσουν τις προκαταλήψεις τους, ώστε να απεκδηθούν τη λευκότητά τους και να απελευκανθούν, καθώς και την όποια διαδική σεξουαλική ταυτότητα. Μια νέα μόδα για τη λευκή γουόκαστική τάξη είναι να οργανώνονται δείπνα σε αστρονομικές τιμές με φιλετικούς και φεμινίστριες ακτιβιστές και ακτιβίστριες για να τους αποκαλύπτουν τις ρατσιστικές προκαταλήψεις τους, ενώ διατίθενται και ερωτηματολόγια για να τις εντοπίζουν κατά τον τρόπο ανίχνευσης εγκλημάτων σκέψης από την αστυνομία των απότερων κινήτρων. Αυτό που έλεγε ο Όργουελ. Αφού έχουμε και εθνικούς μηνυτές, τουλάχιστον δεν θα σερβίνουν καλό φαγητό σε αυτά τα δείπνα, σίγουρα, σε αυτά τα ρεστοράν. Προχθές είχαμε ένα κείμενο ενός καθηγητή που πήγε να γράψει τα παιδιά του στο σχολείο το μουσικό και του είπανε είστε πρώτος γονέας ή δεύτερος. Αυτό στο μουσικό σχολείο της Ελλάδας. Ότι δεν υπάρχει πατέρες και μητέρα, είναι γονέας Α, είναι γονέας Β. Πράγμα που δεν το λέει ο ελληνικός νόμος, έτσι, πώς έχει περάσει αυτό το πράγμα. Θα συνεχίσουμε. Στην Αμερική όλο αυτό το κίνημα που είπαμε έχει θρησκευτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή έχει δομή μιας θρησκείας ενός τάγματος. Δημιουργήθηκε γιατί είναι αποδειγμένο σχεδόν πειραματικά στην Αμερική ότι λόγω αυτού που θίγεται ουσιαστικά από το κίνημα εγώ, της ελευθερίας της έκφρασης, στην Αμερική μπορείς να έχεις 10.000 πιστούς αν ιδρύσεις μια θρησκεία ή ένα κίνημα μέσα σε μέρες. Αυτό είναι πειραματικά αποδειγμένο, που σημαίνει ότι η Αμερική, επειδή ξεκίνησε ως νέα δύναμη, ως νέα χώρα, δεν έχει ιστορία, άρα δεν έχει ένα συστατικό ταυτότητας που έχει η Ευρώπη. Άρα στην Αμερική εξαπλώθηκε σαν παιδική ασθένεια πραγματικά το woke κίνημα. Το καλό με την Αμερική είναι αυτό που λέμε το παράδοξο, έχει ένα καλό και ένα κακό. Το καλό με την Αμερική είναι ότι το μάχεται το woke. Σε αντίθεση δηλαδή με την Ευρώπη, η οποία είναι ακόμα σε λανθάνουσα κατάσταση, στην Αμερική έχουν ήδη αναδειχθεί μεγάλες προσωπικότητες, σπουδαίες προσωπικότητες που μάχονται το woke στην καρδιά του. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο έχει να κάνει με ζήλο. Έχει φαινόμενα προσιλητισμού. Αυτά που διαβάσαμε λίγο πριν είναι μέθοδοι ανάκρισης ψυχολογικές επιχειρήσεις. Δηλαδή πρέπει να σου κάνω συγκεκριμένα ερωτήματα και μάλιστα η τεχνική αυτή λέγεται auditing. Δηλαδή πρέπει να σε ανακρίνω σε ένα βαθμό ώστε να καταλάβω τι ακριβώς πιστεύεις, ποιες λέξεις χρησιμοποιείς, πώς φαντάζεσαι τον κόσμο και ουσιαστικά σχηματικά όπως το λέμε άλλωστε έτσι και αλλιώς αυτή είναι η έννοια που χρησιμοποιήθηκε παλιά στα πειράματα. Είναι πλήση εγκεφάλου, δηλαδή να σου αλλάξουμε όλη τη δομή του τρόπου σκέψης έτσι ώστε να είσαι ανεκτός, ώστε να είσαι πυθύμιος, ώστε να μπορείς πλέον να είσαι ουσιαστικά μη λευκός και μη άνδρας. Οι δύο ουσιαστικά στήλες αυτού του οικοδομήματος είναι εκδικητικές. Δηλαδή, αν θα ήταν θρησκεία, έτσι, ο πατέρας τα ξέρει καλύτερα, δηλαδή αυτά παλιά εδώ στην Ελλάδα των 90's τα λέγαμε παραθρησκευτικές οργανώσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα που υπάρχει στην αμερικανική κοινωνία. Σε όλες τις αμερικανικές εκλογές, άμα έχει παρακολουθήσει κανείς τα φαινόμενα της Αμερικής, σε όλες τις αμερικανικές εκλογές, το μεγάλο διακύβευμα της Αμερικής στα δύο κόμματα είναι αν θα υπάρχει λιγότερο κράτος. Κέρδιζε συνήθως αυτός που έχει λιγότερο κράτος. Εδώ πέρα πλέον έχει γίνει κάτι το εξής που είναι πραγματικά απίστευτο. Προσπαθεί το κράτος να πάρει τα παιδιά από την οικογένεια το ρόλο της παιδείας. Και υπάρχουν γονείς οι οποίοι αντιστέκονται στα σχολεία γιατί πάνε οι δάσκαλοι στα παιδιά και τους λένε στην οικογένεια, στα παιδιά ότι πρέπει να μου πείτε τι σας μαθαίνουν στο σπίτι και αν πει κάτι λάθος ο μπαμπάς ή η μαμά να έρθετε να μας το πείτε να το σημειώσουμε. Ακριβώς. Αυτό εδώ ουσιαστικά είναι κάτι που μάχεται ο Ρον Ντεσάντις, ο οποίος είναι κυβερνήτης της Φλόριντα και για κάποιους πιθανόν και ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ουσιαστικά έχει κάνει τη Φλόριντα, όπως το λέει, walk free.
όπως λέμε, δηλαδή έχει πετύχει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχει βάλει τους γονείς μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της πολιτείας της Φλόριντα και ουσιαστικά έχει υποσχεθεί στους πολίτες της Φλόριντα ότι εδώ, λέει, το walk θα πεθάνει. Στη Φλόριντα, λέει, είμαστε εδώ, λέει, αυτοί που θα το, που θα το σκοτώσουν. Να δούμε λίγο τις δομές του walk κινήματος, δηλαδή τι πιστεύει. Είπαμε ουσιαστικά ότι είναι μια επιθετική μέθοδος ανάκρισης πρακτικά, έτσι, που έχει εκδικητικά κίνητρα. Ουσιαστικά λέει ότι αναδρομικά όποιος είναι λευκός και άνδρας θα πληρώσει και με αυτό τι πετυχαίνει. Απενοχοποίηση του μίσους και των κατώτερων εστίκτων ανθρώπων που θεωρούν ότι πράγματι υφίστανται διακρίσεις. Ταυτόχρονα τη φήμωση του μελλοντικού θύματος. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, αν μπορέσω να πω ότι αυτά που λέτε είναι επιθετικά και ρατσιστικά, τότε είμαι ρατσιστής, είμαι ακροδεξιός, έτσι είμαι στο πύρτο εξώτερων και πολλά άλλα πράγματα. Ή αυτούς που ακούς, που λένε αυτά που λες εσύ, είναι ακροδεξιοί, άρα είσαι ο κίνδυνος και σε στοχοποιούν. Όλα αυτά ξεκινούν από το εξής, ότι ο μεγάλος κίνδυνος που διατρέχει όλο τον κόσμο πλέον είναι ότι σχετικοποιείται η επιστήμη. Ο κύριος Καραμπαλιάς έχει δώσει μάχες γι' αυτό, Θεός να τον έχει καλά, για την αναθεώρηση ιστορίας, αν θυμάστε, που λέγαμε και στην Ελλάδα, γιατί η αναθεώρηση έχει μεγάλο ρόλο εδώ. Αφού καταλάβανε ότι η αναθεώρηση της ιστορίας παίρνει χρόνο και φέρνει πολλές διαφωνίες, προσπαθούν να την αποκόψουν τελείως. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε πονάει πόδι, κόβει πόδι. Από τη στιγμή που δεν καταφέραμε να βρούμε με τις λέξεις να παίξουμε την ερμηνεία, πάνε τώρα σε αυτό που έλεγε ο Νίτσε, ότι δεν υπάρχουν γεγονότα παρά μόνο ερμηνείες. Δηλαδή ότι πλέον δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει ένα μόνιμο παρόν, το οποίο θέλει καινούρια γλώσσα, καινούριο κώδικα, καινούρια ήθη και προς Θεού, όχι επιστήμη. Γι' αυτό και βλέπετε ότι αν πας να τους αντιτείνεις επιστημονικά επιχειρήματα, πλέον δεν είναι ότι θα σου πούν ότι εγώ αυτό πιστεύω, θα σου πούν ότι η επιστήμη έχει φτιαχτεί από τους λευκούς αποικιοκράτες άνδρες. Και γι' αυτό και βλέπετε ότι σε πολλές σχολές, στα Ivy League Πανεπιστήμια των ΗΠΑ για παράδειγμα, πλέον μπορείς να ξέρεις αριθμητική της πρώτης δημοτικού και να είσαι στο πανεπιστήμιο και παρόλα αυτά να μπορείς να λες ότι εγώ θα πάρω πτυχίο και ότι δεν χρειάζονται τα μαθηματικά, γιατί τα μαθηματικά έχουν φτιαχτεί ουσιαστικά από όλο αυτό το σύστημα το οποίο αυτοί πολεμάνε. Έχουμε φτάσει εδώ, δηλαδή, γι' αυτό είναι επικίνδυνο και γι' αυτό είναι αυτό που λέμε, δεν είναι τόσο φεδρό και να πεις εντάξει, δεν είναι τίποτα, όταν έχουν φτάσει στο να απειλούν ουσιαστικά ό,τι ξέρουμε για τον άνθρωπο. Θέλουν να φτιάξουν νέα γλώσσα, παρεμβαίνουν στην ίδια την οικογένεια. Γι' αυτό σας είπα για το Ισλάμ, ας πούμε. Το αναφέρθηκε και πριν. Το Ισλάμ δεν είναι μόνο θρησκεία. Είναι αστικό δίκαιο, είναι οικογενειακό δίκαιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή, τι κάνουν. Ασχολούνται με την οικογενειακή αγωγή, ασχολούνται με το ότι τα παιδιά δεν πρέπει να παίρνουν μαθήματα από τους γονείς, αλλά μόνο από το σχολείο. Ή ότι η πολιτική ορθότητα που λέμε στοχεύει ακριβώς στο να σε αφοπλίσει γλωσσικά, να μην μπορείς να τους κάνεις κριτική και στο τέλος ουσιαστικά να πετύχουν αυτό που θέλουν, που είναι η φήμωση. Με μηνύσεις, με κυνήγι, έτσι, με αυτό που είπε τώρα, δεν το ξέρα ότι ο κ. Ζακάς είχε τέτοια επίσκεψη, ας πούμε, πολύ πιθανό. Ότι όλα αυτά δηλαδή πάνε σε αυτό που λέμε ότι ο αυτοπροσδιορισμός επικρατεί της πραγματικότητας, που είναι ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία. Ακριβώς. Είναι ότι είναι, θυμάστε τι λέγαμε επίσης σε μικρό επίπεδο για το μακεδονικό, ότι παιδιά, δεν είναι η ιστορία τόσο υποκειμενική, δεν είναι σοφιστία. Υπάρχουν κάποιες πραγματικότητες, ότι δεν μπορεί αύριο ένας να έρχεται και να λέει είμαι Αφρικανός ή είμαι Έλληνας ή είμαι Μακεδόνας ή είμαι Σλάβου Μακεδόνας, ότι πρέπει να υπάρχει και μια απόδειξη. Με τον ίδιο τρόπο αυτή τη στιγμή σου λένε υπάρχουν 62 φύλλα και αν εσύ τους πεις υπάρχουν δύο, έγινε αυτό πριν 2 Μαΐου στην Αμερική, απέβαλαν ένα παιδί, ένα αγόρι από το σχολείο επειδή είχε φανελάκι που έλεγε υπάρχουν μόνο δύο φύλλα. Άρα, εδώ πέρα πλέον μιλάμε ότι πάνε να φτιάξουν έναν καινούριο κόσμο και από τη στιγμή που η επιστήμη δεν τους βοηθάει, την υποτάσσουμε την ιδεολογία. Γι' αυτό εδώ έχει χαρακτηριστικά, αυτό που λέμε πολιτισμικού μαρξισμού σήμερα, έχει χαρακτηριστικά κομμουνισμού. Ξεκάθαρα, σοβιετικού τύπου. Δηλαδή ότι πρέπει
να φτιάξεις ένα συγκεκριμένο κώδικα από το χαμηλότερο επίπεδο που είναι το άτομο στην κοινότητα, έτσι, να το πούμε γκούλαγ, okay. Γκούλαγ είναι, και να πάμε μετά έτσι ουσιαστικά σε μια επικράτεια που δεν γνωρίζει έθνη, δεν γνωρίζει φύλα, δεν γνωρίζει γλώσσες, δεν γνωρίζει ευφυΐα. Και ένας θα ρωτήσει για να κλείσω, και τελικά όλο αυτό το πράγμα που στοχεύει, πρώτος στην επικράτηση των άκρων. Ότι με αυτό, άμα καταλάβατε που είπαμε τώρα, καταργείται η λεγόμενη μεσαία τάξη, αλλά και ο μέσος άνθρωπος, με αλφα κεφαλαίο. Ουσιαστικά, το είπε και ο κύριος Καραμπελιάς, το είπε και ο υπουργός πριν, ότι αυτά τα πράγματα, επειδή είναι τόσο παράλογα, διεγείρουν το θυμό στην αντίδραση. Οπότε θα πας μετά σε αυτόν που φωνάζει απλά και εύστοχα ένα σύνθημα, αντισύνθημα για αυτούς. Πάνε στον Τραμπ στην Αμερική. Πάνε στη Λεπέν. Θα διαμορφωθούν δύο άκρα τα οποία θα χτυπιούνται πρακτικά. Και αυτό είναι απειλή για τη δημοκρατία, είναι απειλή για τη συνοχή. Αλλά το κυριότερο για να βάλω τελεία είναι ότι το πρόβλημα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο κίνδυνο, γιατί στο τέλος απειλείται ο ελληνισμός. Ξέρετε, ο ελληνισμός δεν αφανίστηκε ποτέ από κανένα κράτος. Όσοι προσπάθησαν να αφανίσουν εντός αγωγικών τον ελληνισμό ήταν αυτοκρατορίες. Ήταν οι Πέρσες, θέλετε, ήταν οι Οθωμανοί, θέλετε, ήταν ακόμα και στη γερμανική κατοχή. Η Ελλάδα, ο ελληνισμός δεν έχασε ποτέ από κράτος. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα κίνημα, μια ιδεολογία η οποία, γι' αυτό τη λένε στην Αμερική, πνευματικό ιό, mind virus, που απειλεί τη λογική, την επιστήμη, την ηθική, την αξιοκρατία, αφού σε εταιρείες πρέπει πλέον να έχουν ορισμένο αριθμό ομοφιλοφίλων, ορισμένο αριθμό γυναικών, ορισμένο. Εδώ δηλαδή πάβει να είναι το κριτήριο η ικανότητα, η αποδοτικότητα, αυτό που λέμε στην οικονομία συγκριτικό πλεονέκτημα, ποιος παράγει περισσότερο, ποιος έχει μεγαλύτερο διαθέσιμο εμπόρευμα για να πουλήσει. Έχουμε να κάνουμε με αυτό που στην Αμερική είναι ο πυρήνας, το First Amendment, έτσι, είναι η ελευθερία της έκφρασης, και τελικά είναι η δημοκρατία. Μαντέψτε όλες αυτές οι αξίες σε ποια κοσμοθεωρία υπάρχουν, μόνο στον ελληνισμό. Γι' αυτό και έχουν αρχίσει και τα βάζουν με τα ελληνικά κείμενα, έχουν αρχίσει δηλαδή, και θα δείτε το Μέγα Αλέξανδρο, τον Όμηρο, να περνάει από όλη αυτή την ιερά εξέταση, ώστε πρακτικά να κάνουν τι. Ξέρουν ότι ο κόσμος δεν θα δεχτεί έναν ημιτασιόν Μεγάλο Αλέξανδρο, δεν θα δεχτεί έναν ημιτασιόν Αχιλέα, έτσι, όλα αυτά που κάνει και το Netflix και βλέπουμε. Στο τέλος θα κάνουν ό,τι είπαμε πριν, ότι έγινε με την αναθεώρηση της ιστορίας. Αφού θα υπάρχουν διαφωνίες, ακριβώς θα σβήσουν από το παρελθόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Στον κύριο Νικόλα Δημητριάδη, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει για ένα σχετικό κείμενο άρθρο στο βιβλίο «Η θεωρία του φύλου και η κρίση της οικογένειας». Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω και εγώ λίγο στα ζητήματα αυτά του φύλου που αναφέρονται και στο βιβλίο. Έχουμε ένα από τα γενικά κεφάλαια του βιβλίου είναι για το φύλο. Και θα σας πω κάποια πραγματάκια για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο ετοιμάζουμε κάτι και για το επόμενο Άρδιν και ακουμπάει σε όλα αυτά που ακούσατε μέχρι τώρα. Θα σας μιλήσω λίγο, όχι μόνο για τα ζητήματα του φύλου γενικώς, αλλά για τα ζητήματα του φύλου αναφορικά στις νέες ηλικίες και για την μόδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αμερική με την αλλαγή φύλου από την εφηβεία. Δεν το πολύ γνωρίζουμε εδώ το ζήτημα, όπως και πολλά από αυτά που υπόθηκαν, γι' αυτό ανατρέχουμε στην Αμερική, γιατί είναι η πηγή από όπου έρχονται αυτά σιγά σιγά. Ευτυχώς το μεγάλο καλό της Ελλάδας, που είναι η καθυστέρησή της, ίσως μας επιτρέψει να τα γλιτώσουμε, να έχουν σταματήσει δηλαδή μέχρι να έρθει η ώρα τους να έρθουν εδώ. Έρχονται πάντα ναι. Αυτό είναι το καλό. Σαν την αποθαλασσία. Έτσι. Το ζήτημα αυτό είχε ίσως πριν λίγο καιρό είχατε δει ένα σούσουρο που είχε γίνει με μία παράσταση drag, δηλαδή τρανς ανδρών μπροστά σε νήπια. Δεν ξέρω αν το είχατε παρατηρήσει, να διαβάζουν παραμύθια. Εντάσσεται στην όλη αυτή η παραφιλολογία. Στην Αμερική είναι πλέον πολύ διαδεδομένο και σε σχολεία και σε δημοτικά και σε γυμνάσια να πηγαίνουν αυτοί οι performer, ας το πούμε. Και υπάρχει μια γενικότερη σεξουαλικοποίηση της παιδικής ηλικίας. Δηλαδή μαθήματα σεξουαλικής αγωγής από τα 4 ή 5, ημέρες και
προγράμματα για τα φύλλα σε όλο και πιο μικρές ηλικίες και ούτω καθεξής, όπως και τέτοιες παραστάσεις. Αυτό το οποίο δείχνουν όλοι οι δείκτες είναι η εκτόξευση δύο πραγμάτων. Το ένα είναι η εκτόξευση των νέων παιδιών, τα οποία δεν νιώθουν καλά με τον εαυτό τους και το φύλλο τους. Είναι αυτό που αποκαλείται δυσφορία φύλου και το οποίο οδηγεί στην αλλαγή φύλου ενδεχομένως. Η εκτόξευση αυτή, να σας πω ένα παράδειγμα, στη Σουηδία από το 2008 μέχρι το 2008, στα κορίτσια ηλικίας 13-17, η αύξηση 18. Σε 10 χρόνια η αύξηση ήταν 1500%. Στη Μεγάλη Βρετανία το 2010 στο σύστημα υγείας απευθύνθηκαν 77 παιδιά που ένιωθαν τέτοια ζητήματα με το φύλο τους. 9 χρόνια μετά, το 2019, ήταν 2.500 από τα 70. Το ίδιο ισχύει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μία κάθετη αύξηση που παρατηρείται το 2011 με 2012 στα νέα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν πάσης φύσεως ζητήματα, αμφιβολίες, άρνηση με το φύλο τους. Η ίδια ακριβώς κατακόρυφη αύξηση εμφανίζεται στην ίδια χρονολογία και σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ψυχική υγεία των νέων παιδιών. Κατάθλιψη, απόπειρες αυτοκτονίας, απόπειρες αυτοτραυματισμών και χίλια δυο άλλα. Ενώ από το 2000 μέχρι το 2010-11 στην Αμερική εμφάνιζουν όλοι αυτοί οι δείκτες μία ίσια πορεία, πάνω κάτω τα ίδια, από το 2011-12 εκτοξεύονται. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Επίσης, όλα αυτά που συζητάμε εμφανίζονται στις νέες γενιές. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι στη σημερινή εποχή της, τέλος πάντων, αυτοεπιβεβαίωσης, όπου όλα επιτρέπονται και όλα είναι πλέον αποδεκτά και όλα μπορούν να υποθούν χωρίς τον φόβο του στίγματος, οι άνθρωποι άνω των 30, οι οποίοι στην Αμερική δηλώνουν ότι δεν είναι άντρες ή γυναίκες όπως γεννηθήκαν, αλλά νιώθουν κάποιο άλλο φύλο, κυμαίνονται από 0,5%, 0,7% μέχρι 0,1% στις πιο μεγάλες ηλικίες, όταν στα νέα παιδιά είναι πάνω από 2%. Δηλαδή, έχουμε κάτι το οποίο επικεντρώνεται στις νέες ηλικίες και επικεντρώνεται χρονολογικά από το 12 και μετά. Τι έγινε το 12? Το 12 είναι που γενικεύεται στην Αμερική η χρήση των smartphone και η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε όλες τις ηλικίες. Η διαφορά που κάνει το smartphone είναι ότι επιτρέπει στο παιδί να έχει τα social media που λέμε πάνω του ανά πάσα στιγμή από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να πρέπει να πάει στον υπολογιστή που είναι στο σπίτι ή είναι οι γονείς του μπροστά. Δεν είναι μόνο η έκθεση των παιδιών στο διαδίκτυο, είναι συγκεκριμένα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τα νεότερα από αυτά, όσοι έχετε Facebook, ίσως έχετε παρατηρήσει ότι δεν θα βρείτε 15χρονο ούτε με σφαίρες. Το θεωρούν ένα μέσο που είναι για γέρους. Γιατί γράφεις αυτό, πρέπει να γράφεις. Πλέον τα νέα παιδιά ασχολούνται με το Instagram και το TikTok. Αυτά τα μέσα αφορούν φωτογραφίες και βιντεάκια που ο χρήστης ανεβάζει με τον εαυτό του και περιμένει μετά την βαθμολόγηση εντός εισαγωγικών από το κοινό του, τα like και τα σχόλια. Αν προσπαθήσουμε να μπούμε στο μυαλό ενός έφηβου στην Αμερική, που μεγαλώνει με όλους αυτούς τους αρνητικούς δείκτες, και αυτό αφορά όλους τους δείκτες, ας πούμε, έχουμε κατακόρυφη αύξηση τα ίδια χρόνια, κατακόρυφη μείωση των παιδιών τα οποία βγαίνουν έξω, των παιδιών τα οποία διασκεδάζουν τους φίλους τους. Όλοι αυτοί οι δείκτες είναι σε μεγάλη πτώση, οι δείκτες κοινωνικής ζωής. Πού έρχεται βέβαια το φύλος όλα αυτά. Εκεί είναι το περίεργο. Όλη αυτή η ψυχολογική πίεση που νιώθουν τα νέα παιδιά και όσοι έχουν περάσει εφηβεία γνωρίζουν είτε από τον εαυτό τους είτε από τους συνομήλικους ότι μπορεί να είναι και πολύ τραυματικό, βρίσκει διέξοδο σε μια νέα κουλτούρα αυτοεπιβεβαίωσης που επικρατεί στο διαδίκτυο, η οποία ουσιαστικά οδηγεί τους χρήστες σε έναν εθισμό ανάλογο. Όσον αφορά το φύλο, για παράδειγμα, τα νέα παιδιά οδηγούνται στην αλλαγή φύλου σταδιακά από την εφηβεία, με ορμόνες και με φαρμακευτική αποκοπή της εφηβείας τους,
μετά ορμόνες του αντίθετου φύλου, μετά εγχειρήσεις. Αυτά στις χώρες της Δύσης γίνονται σε όλο και νεότερη ηλικία. Δηλαδή μπορούν να ξεκινάνε τη φαρμακευτική αναβολή της εφηβείας, όπως λέγεται, δηλαδή το σταμάτημα των ορμονών του σώματός τους, ήδη από τα 11 ή τα 12. Όσα παιδιά μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία έχουν ένα κοινό έτοιμο να τα επιφημίσει. Έτοιμο να το καρβάσει και να σταθεί δίπλα τους μέσα στα social media και μια ολόκληρη ιδεολογία που προσπαθεί να τα σπρώξει και να τα προστατεύσει, όπως λέει. Οι νόμοι γίνονται όλο και πιο ευέλικτοι. Πολιτείες πλέον ζητούν να μην χρειάζεται η συνένεση των γονέων. Τα σχολεία προσπαθούν να κρύβουν από τους γονείς όσο μπορούν, εάν δουν ότι ένα παιδί έχει ζητήματα φύλου, να μην το αποκαλύπτουν στους γονείς τους. Και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία που καταλήγουν στα 15 νέα κορίτσια να ποζάρουν στο TikTok επιδεικνύοντας τις σουλές της μαστεκτομής που κάναν, για παράδειγμα, για να μαζέψουν την αυτοεπιβεβαίωση που χρειάζεται το εγώ τους. Ή να το κάνουν οι γονείς τους. Γιατί έχουν και αυτοί ζητήματα τέτοια. Για τους γιατρούς δεν το συζητάμε, μιλάμε για μια βιομηχανία που πλέον δεν ξέρω κι εγώ πόσα δισεκατομμύρια έχει. Ουσιαστικά, η λεγόμενη δυσφορία φύλου έχει πάψει πλέον να είναι μια πηγή ψυχολογικών προβλημάτων, όπως ήταν για μια πολύ μικρή μειοψηφία ανθρώπων, και έχει γίνει ένα από τα συμπτώματα των ψυχολογικών προβλημάτων που έχουν μαζικά οι νέοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και προβάλλεται σαν ένας τρόπος να κόψεις δρόμο. Αφού δεν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, άλλαξε το σώμα σου και ξαφνικά όλα θα γίνουν καλά. Ποιο είναι το στοιχείο το οποίο έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ από το παρελθόν, και σε αυτό θα ήθελα να σταθώ, είναι στο ίδιο το φύλο. Οι διεμφυλικοί που λέμε και όσοι επιθυμούσαν να κάνουν αλλαγή φύλου ήταν παραδοσιακά κατά πλειοψηφία άντρες. Σήμερα αυτή η μόδα η ψηφιακή στην Αμερική αφορά γυναίκες, δηλαδή νέα κορίτσια που είναι τα 3/4, 75% των περιστατικών. Δηλαδή η νέα αυτή μόδα του γουοκισμού που οδηγεί τα νέα παιδιά στο να ακριτοριάσουν το σώμα τους ουσιαστικά για να νιώσουν καλύτερα, απευθύνεται και στα πιο ευάλωτα νέα παιδιά και στην εφηβεία, ειδικά τα νέα κορίτσια, ειδικά στην Αμερική. Των social media και των προτύπων ομορφιάς που προωθεί η βιομηχανία και η κουλτούρα όλη του θεάματος, καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να νιώθει ένα έφηβο κορίτσι στην Αμερική. Γι' αυτό και είναι πλέον μια επιδημία στα νέα κορίτσια να καταλήγουν σε αυτά τα χειρουργεία και σε αυτές τις λύσεις. Όπως υπάρχει βέβαια δράση, υπάρχει και αντίδραση. Και πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι συνειδητοποιούν τι έχουν κάνει στον εαυτό τους και έχουμε ένα κύμα ανθρώπων που κάνουν de-trans, δηλαδή προσπαθούν να σταματήσουν τις θεραπείες και να επανέλθουν. Όπως έλεγε και ένας ψυχολόγος, ο οποίος, επειδή είναι κάτι καινούργιο αυτό το φαινόμενο, δεν υπάρχουν πολλές μελέτες σχετικές και γι' αυτό υπάρχει και μία θολούρα και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ένας ψυχολόγος, ο οποίος συγκέντρωσε ό,τι μελέτες βρήκε σε επιστημονικό περιοδικά, είδε ότι οι περιπτώσεις δυσφορίας φύλου σε εφήβους σταματάγαν από μόνες τους μετά τα 18-19, καθώς μπαίναν στην ενηλικίωση τα παιδιά, σε ένα ποσοστό που κυμαινόταν από 60 έως 90%. Δηλαδή, πολλά παιδιά που είχαν τέτοια προβλήματα ήταν απλά μια φάση που περνάγανε στην εφηβεία τους και μετά. Αυτές οι μελέτες ήταν μέχρι το 13, ήταν πριν τη μόδα των social media. Δηλαδή, φαντάζεστε τώρα το 60-90 θα έχει γίνει πολύ πιο ψηλό. Οπότε έχουμε πολλά νέα παιδιά τα οποία πλέον προσπαθούν να αλλάξουν, το μετανιώνουν και καταλήγουν και στα δικαστήρια βέβαια. Τους γιατρούς, οι οποίοι τους κατηγορούν ότι με ποιο δικαίωμα, εγώ ήμουν 13 χρονών και έλεγα ότι εγώ δεν θέλω παιδιά, δεν με ενδιαφέρει τι θα μου γίνει, εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς, είναι δυνατό 13 χρονών να βάζει μαχαίρι, να αρχίζει τις ορμόνες και τις θεραπείες και ούτω καθεξής. Υπάρχει δηλαδή μια αντίστροφη κατάσταση. Το ίδιο, όπως είπε και ο κύριος Δρύβας, στην Αμερική πλέον σε πολλά πράγματα όλα αυτά αλλάζουν. Στη Σουηδία που σας είπα ότι τα περιστατικά στα κορίτσια είχαν ανέβει 1500% σε 10 χρόνια, ήδη μετά από κάποια περιστατικά που πήραν δημοσιότητα, κάποιους νέους που αυτοκτονήσανε και κάποια νοσοκομεία που απεδείχθη ότι μοιράζανε τα χειρουργεία έτσι χωρίς καν μια εξέταση ψυχολογική, πως είναι ο άλλος κτλ. Κάποιους νόμους άρχισαν να τους μαζεύουν. Γιατί θέλανε να κάνουν εγχειρήσεις αλλαγής φύλου στα 15 χωρίς συνένεση των γονιών. Να περάσουν ένα τέτοιο νόμο, τελικά τον μαζέψαν. Οπότε υπάρχει μια αντίδραση σε όλα αυτά.
Στη Φλόριντα που ακούγαμε, πέρασε πρόσφατα ένας εξωφρενικός νόμος που έλεγε ότι δεν μπορεί τα ανήλικα παιδιά να πηγαίνουν σε σοου για ενηλίκους. Και αυτό φάνηκε μια φοβερή οπισθοδρομική, ας πούμε, κραυγαλαία περίπτωση. Είχε βγει και ένας χορευτής και τραγουδιστής drag στα κανάλια και είχε κυκλοφορήσει πολύ που έλεγε «Γιατί πάτε τα παιδιά σας σε αυτά τα σοου, εμείς για ενήλικους κάνουμε αυτά τα σοου. Είναι νυχτερινά κέντρα ενηλίκων όπου γίνονται σοου και τραγούδια και χορεί με σεξουαλικό περιεχόμενο. Γιατί θέλετε ντε και καλά τα πεντάχρονα παιδάκια να τα πάτε σε αυτά». Άμα βάλετε το δικαστήρια όλους αυτούς τους νόμους και το μποϊκοτάζ το οποίο πλέον κάνουν συνειδητά οι Αμερικανοί σε προϊόντα και μεγάλες εταιρείες που προωθούν αυτή την ιδεολογία, με πιο γνωστή μία μπύρα, την Bud, η οποία λάνσαρε μία μπύρα με σπόνσορα, με ηθοποιό στις διαφημίσεις έναν άντρα ο οποίος διατείνεται ότι είναι τρανς, όχι γυναίκα, τρανς κορίτσι, διατείνεται ότι είναι κοριτσάκι και δίνεται κοριτσίστικα και κάνει γκριμάτσες και τέτοια, ναι. Και πάτωσε αυτή η μπύρα, οι πωλήσεις έχουν πάει κατά διαόλου, οπότε υπάρχει μια αντίδραση. Εγώ ένα τελικό ερώτημα θέλω να βάλω σε αυτό. Διαβάζοντας και τις ιστορίες διαφόρων κοριτσιών που έφτασαν στα 18 και τα 19 και αντιμετωπίζουν πλέον τον κίνδυνο ακόμα και της στηρότητας, επειδή στα 13 τους λέγανε οι γονείς τους και οι καθηγητές τους τράβα να γίνεις αγόρι. Ο γοκισμός σαν κίνημα, αυτά τα νέα παιδιά και κυρίως αυτά τα νέα κορίτσια, τα βοήθησε? Δηλαδή τους έκανε καλό εν τέλει? Και η αλήθεια είναι ότι δεν τους έκανε καλό, παρότι υποτίθεται ότι τα προστατεύει. Ειδικά οι γυναίκες είναι πάντα οι πρώτοι που, όπως γίνεται και με την επέλαση του Ισλάμ, πρώτα οι γυναίκες την πληρώνουν και μετά οι άντρες. Γι' αυτό και στην Αμερική υπάρχει πλέον μεγάλη αντίδραση από τις φεμινιστικές οργανώσεις απέναντι σε αυτό το. Δεν είναι μόνο από τους συντηρητικούς η αντίδραση. Μάλιστα, οι οπαδοί του woke έχουν βρει έναν αρνητικό ορισμό, το TERF, το οποίο είναι τα αρχικά του Trans Exclusionary Radical Feminist, δηλαδή ακραία φεμινίστρια που αποκλείει τους trans, και έτσι κατηγορούν όλες τις φεμινίστριες οι οποίες πλέον μαζικά κάνουν ιστοσελίδες, γράφουν βιβλία, κάνουν συγκεντρώσεις να μιλήσουν εναντίον αυτής της φρενίτιδας. Και με συμπλοκές και με απαγορεύσεις και με ξύλο και ούτω καθεξής. Έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά εν τέλει δεν κερδίζουν τα νέα αυτά παιδιά. Και αυτό θα το δείτε σε όλες τις μάχες που δίνει ο γοκισμός. Ο γοκισμός δεν ενδιαφέρεται να λύσει τα προβλήματα των μειονοτήτων. Ο γοκισμός ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει τις μειονότητες, υπαρκτές ή ανύπαρκτες ή κατασκευασμένες, προκειμένου να οδηγήσει στην κοινωνική σύγκρουση. Γι' αυτό και όλες οι συζητήσεις και όλες οι αντεκδικήσεις που γίνονται στα πλαίσια του woke κινήματος είναι επιθετικού χαρακτήρα. Δεν είναι πώς θα λύσουμε ένα πρόβλημα, πώς θα γεφυρώσουμε το χάσμα. Είναι πώς θα θέσουμε τη μειονότητα απέναντι στην κοινωνία. Είναι πώς θα μπορέσουμε μέσω του κάθε μεμονωμένου ατόμου να οδηγήσουμε στην κατάρρευση της συλλογικής ταυτότητας και της συνοχής της κοινωνίας. Είναι πολεμικός ο χαρακτήρας. Γι' αυτό και δεν οροδεί ακόμα και να στέλνει 12χρονα παιδιά να ακροτηριάζουν το σώμα τους. Δεν είναι τα ίδια τα παιδιά που ενδιαφέρουν. Χρησιμοποιούνται ως μέσο για την εξατομίκευση, ας πούμε, των κοινωνιών. Αυτά και από μένα. Να πω δύο λογάκια. Κλείσαμε, νομίζω πήραμε όλη μια... Από όλα τα θέματα. Από όλα τα θέματα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που ανέφερε ο Νικόλας πριν. Πήγα να πω Δημητριάδης, αλλά από μου τον είπατε. Ο κύριος Δημητριάδης θέλω να πω. Ότι υπάρχει όλο και περισσότερα κείμενα από φεμινίστριες που λένε ότι αλλαγή φύλου πια κάνουν περισσότερο τα κορίτσια και άρα το πρότυπο είναι να γίνουν άντρες. Δηλαδή υπάρχει μία αντίδραση, ακόμη την ανέφερε πριν, είναι μεγάλη έκταση. Εγώ έχω δει πολλά τέτοια σχετικά κείμενα. Ναι, ακριβώς. Και θα ήθελα να κάνω μία τελική παρατήρηση. Βλέπετε ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε ως συνέχεια και συνέπεια, το ανέφερε πριν ο Γιώργος, λέγοντας εμείς οι σοσιαλιστές
Πού να δεις εμείς οι ακροαριστεροί. Αυτό λέγεται αυτοκριτική τώρα στο τέλος. Εννοείται. Και αν το δείτε, αυτό έχει σχέση και με τα πολιτικά φαινόμενα της χώρας μας σήμερα. Δηλαδή, το 1974 η αλλαγή στην χώρα ερχόταν από τα αριστερά. Ήταν τα κοινωνικά δικαιώματα, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Αυτό λέω, από το 1974 και μετά. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Όχι, όχι. Το φαινόμενο είναι ότι σήμερα, και αυτό συνέβη σε όλη την Ευρώπη, δεν συνέβη μόνο εδώ. Δηλαδή αυτό που λέμε, κίνημα του 68 και ούτω καθεξής. Δηλαδή είχαμε ένα ρεύμα αλλαγής της κοινωνίας, το οποίο ερχόταν από τα αριστερά και κυριάρχησε. Έτσι, πέρασε ακόμα και στα συντηρητικά κόμματα, έτσι. Η έννοια του κοινωνικού κράτους και τα λοιπά έγινε αποδεκτή και από τα συντηρητικά κόμματα. Φτάνοντας αυτό το πράγμα στον παροξισμό της διάλυσης των ταυτοτήτων, και δηλαδή διότι άμα τραβήξεις την έννοια του δικαιώματος φτάνει σε αυτό που λέμε γενικευμένος δικαιωματισμός, άρα έχω δικαίωμα να είμαι ό,τι φίλο θέλω, έχω το δικαίωμα να αρνούμε κάθε έννοια εθνικής ταυτότητας και ούτω, είναι ένα σύνολο από πράγματα τα οποία οδήγησαν στο σημερινό φαινόμενο που ζούμε, οι αλλαγές που να ξαναφέρουν τους ανθρώπους κοντά στην κοινωνική πραγματικότητα ή μάλλον στην ανθρώπινη πραγματικότητα, στην ανθρώπινη ταυτότητα, έρχονται από τους συντηρητικούς. Εγώ θυμάμαι, έτσι, τα πρώτα χρόνια που διάβαζα αυτά τα πράγματα, πριν 20 χρόνια περίπου, 30, ερχόντουσαν από συντηρητικούς διανοούμενους, από συντηρητικούς ανθρώπους, και αυτό φάνηκε και από συντηρητικά κόμματα. Παράδειγμα, το κόμμα του Λεπέν το 1968, επειδή ήμουνα σε εκείνες τις εκλογές και γελάγαμε, είχε πάρει 0,2% στις προεδρικές εκλογές ο Λεπέν. Δέστε την εξέλιξη που υπήρχε μέχρι σήμερα. Δέστε το τι συνέβη στην Ιταλία, που ένα μικρό κόμμα ακροδεξιό όπως ήταν της Μελόνι εκτινάχθηκε και η Μελόνι σήμερα είναι πρωθυπουργός. Γιατί? Διότι η λογική μιας προόδου χωρίς τέλος, η οποία πάει έτσι στην κατάργηση της ίδιας της ανθρώπινης ταυτότητας, οδηγεί, έρχεται ως αντίδραση, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας που ερχόμαστε από τα αριστερά, από τα δεξιά. Η δεξιά έβαλε πρώτα αυτά τα ζητήματα. Οι συντηρητικοί διανοούμενοι έβαλαν πρώτα αυτά τα ζητήματα, διότι ήταν πολύ πιο κοντά στην έννοια της συντήρησης. Η έννοια της προόδου, η οποία κατέληξε να είναι έννοια της διάλυσης, μην αναφέρομαι σε κόμματα σήμερα, έτσι, που έχει πάει η έννοια της προόδου, ας πούμε, από το Βαρουφάκι, τι σημαίνει πρόοδος, βρήκε αντίβαρο, έτσι, ακριβώς διότι η αριστερά εγκατέλειψε αυτό το πεδίο, βρήκε αντίβαρο αρχικώς από τη δεξιά. Και γι' αυτό όλα τα ρεύματα αλλαγής στην Ευρώπη και ακόμη και στην Αμερική, παντού, ήρθαν από τα δεξιά. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, έτσι. Το πρόβλημα είναι σήμερα, εάν άνθρωποι που βρίσκονται σε ένα χώρο που δεν είναι της δεξιάς, αλλά που έχουν κατανοήσει την ανάγκη της διατήρησης, έτσι αυτό που λέγανε οι συντηρητικοί, της διατήρησης των ταυτοτήτων, των εθνών, των φύλων, αρχίζει αυτό το πράγμα ευτυχώς να περνάει, το είπε και ο Νικόλας πριν, και σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό που θα λέγαμε μέσο χώρο ή κέντρο από την άποψη την κοινωνική της κοινωνίας. Αυτή η αλλαγή για την οποία εγώ τουλάχιστον παλεύω να συμβεί, δηλαδή να περάσουν
αυτές οι αντιλήψεις, και αυτός είναι ο αγώνας που κάνουμε τόσα χρόνια, που λένε ότι το έθνος, το φύλο, έτσι, οι ταυτότητες είναι αξίες των ανθρώπων που πρέπει να διατηρηθούν και με βάση αυτά να χτίσουμε άλλα πράγματα, αυτός είναι ο αγώνας που δίνεται σήμερα. Δηλαδή, να ξεφύγουν αυτές οι αντιλήψεις να εμφανίζονται ως χρυσαυγίτικες. Έτσι. Διότι κάποτε εμφανιζόταν οι χρυσαυγίτες να λένε διάφορα τέτοια με τον ναζιστικό του τρόπο. Ή να εμφανίζονται ως υπερασπιστές του έθνους οι ναζί. Έτσι. Το ζήτημα είναι να ξαναανακαλύψουμε αυτή την έννοια των ταυτοτήτων σήμερα που τα πράγματα έχουν προχωρήσει. Και ευτυχώς σας λέω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι, το βλέπω στη Γαλλία σε μεγάλο βαθμό, υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση ενάντια στον βοκισμό. Το βλέπω και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει, έτσι, είδα ένα κείμενο, θα το μεταφράσουμε, θα το δείτε, πολύ υψηλών διανοωμένων και επιστημόνων της Αμερικής που λένε ότι ο γουοκισμός καταστρέφει την έννοια της επιστήμης, γιατί κάνει αυτά που είπε πριν ο Αλέξης Δρύβας. Δηλαδή λέει ότι δεν υπάρχουν, κύριε, μαθηματικά, διότι αυτά είναι μαθηματική επιστήμη των λευκών ανδρών. Και επομένως όλα πρέπει να αναθεωρηθούν μέσα από αυτή τη λογική της διάλυσης της ίδιας της κουλτούρας του ανθρώπου. Γι' αυτό λέω ότι οδηγούν στο μετάνθρωπο, διότι οδηγούν στη διάλυση της κουλτούρας των ανθρώπων. Είναι καλό ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα στις εκλογές μέσα. Όλοι μπορούμε να κάνουμε και διασυνδέσεις. Ο καθένας είναι ελεύθερος να τις κάνει όπως θέλει. Και το ότι αυτή η συζήτηση άρχισε να περνάει στην Ελλάδα και το ότι και αυτό το βιβλίο, σε μια εποχή που δεν είναι καλή για βιβλία, Μάη μήνα, έχει πάει αρκετά καλά, διότι υπάρχει μία αφύπνιση των ανθρώπων απέναντι στο φαινόμενο των αφυπνισμένων. Της αφυπνίσεως. Ευχαριστούμε. Επίσανε λίγο. Λοιπόν, όπως είδατε, ο Καραμπελιάς μας νευριάζει μεν. Μαθαίνουμε κάποια πράγματα όμως. Τώρα το πρόβλημα ήταν ότι ανακοίνωσε ότι κάτι μεταφράζει πάλι. Πάλι θα πούμε σε πελά. Πάλι εδώ θα είμαστε, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Υπάρχουν στο βιβλίο. Υπάρχουν στο βιβλίο, υπάρχει. Αυτό σας το αφήσαμε για να το αγοράσετε. Να το αγοράσετε. Τότε θα μάθετε. Ναι. Και μετά. Ανήκαμε τους εμπνευστές. Δείτε λίγο τώρα, επειδή υπόθηκε ότι η Ελλάδα είναι καθυστερημένη και θα αργήσει αυτό εδώ.
τώρα υπόθηκε σε εισαγωγικά το καθυστερημένη, προφανώς. Αλλά δείτε λίγο ποιος είναι ο πυρήνας που μας κρατάει εμάς ακόμα. Μας κρατάει ο πυρήνας που έχει διαλυθεί αλλού, η οικογένεια μας. Αυτό μας κρατάει. Είναι ένας άλλος κύριος. Το όνομα του, από το μαγειρικό σκέπος, που είναι το τηγάνι. 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 Αλλά από τα ιδρύματα και αναφέρομαι κυρίως στα παγκόσμια ιδρύματα Καλέργης, Σόρος κλπ. Και να δούμε και στα ελληνικά κινήματα ιδρύματα Ωνάση, Νιάκος κλπ. Που είναι εκεί, εάν δεν είσαι προπαντός ο Νάς. Δεν προσλαμβάνεσαι ως προσωπικό. Τον Νιάρχο Δέντον. Θα ήθελα επίσης να προθέσω κάτι. Ότι το ΒΟΚ κίνημα και στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα, πριαμβεύει στον ΚΑΣ και σε όλα, σε όλες τις δραστηριότητες, τις πολιτιστικές και στην Ελλάδα κλπ. Και στην ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με πολιτιστικές συγκληρώσεις και θα είναι συγκληρωμένα. Πολύ περισσότερο θέλω να πω ότι έχει διεισδύσει. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.